Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα, καλημέρες. Έλα να μαζευόμαστε. Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα, Θανάση. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Rap and cool μέχρι και τις 10. Και τα κοκόρια μας γελάνε, έτσι. Τα δικά μου τουλάχιστον γελάνε, Κωνσταντίνε μου. Α, κουμπαράκι. Εμείς ακούγαμε την αναμετάδοση. Ναι. Για πες. Και ο Κοκακόλα. Τι έλεγε ο Κοκακόλα? Τα ράματα τους πήραμε για καλή. Κουμπαράκι μου, τους σκίζαμε τα ράματα. Έτσι έλεγε ο Κοκακόλα. Ο κουμπάρο σου λέει, οργιάζει, λέγει. Τι να κάνω, ρε Κωστή, τι να κάνω, αφού εγώ έχω πρίγκο σε δεφόρ και άφησα και τον Πόνσε. Και ο Ολυμπιακός έχει τον Χασάν. Και θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Πώς θα το πάρουν? Έτσι. Η ΑΕΚ δεν έχει εξτρέμ. Η ΑΕΚ βγάζει το Σιμώση και βάζει μέσα το Τζόσις για μυθικό χαμ. Μην τα πω εγώ, τα παχθές το βράδυ. Τι να πω, ρε Κωνσταντίνε. Σε μια μαρμίτα επική. Ναι. Την πιο καλτ μαρμίτα των τελευταίων. Ήρθε ο Καστοριανός. Ήρθε ο Καστοριανός. Ναι. Ήρθε ο Καλαφροκοτσίδας, ο κριτικός. Mm. Ήταν ο Μαλάτος, ο Γαύρος. Ναι. Είχαμε τον Τριπλοσάγωνο. Όχι. Ο Τριπλοσάγωνος είναι. Πώς λέμε. Ο MVP. Ποιος ήταν ο MVP? Ο Στέφανος. Στέφανος είναι σταθερά MVP. Σταθερά MVP. Ο Βάζελος έλειπε, αλλά θα περίσευε εκεί πέρα με την φασαρία που γινόταν. Μα έτσι πως πάει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν θα περισσεύει. Χωρίσαμε, χρειαζόμαστε. Ναι. Χωρίσαμε τους αεξίδες σε δύο στρατόπεδα χθες. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Παπαγιονοπουλικοί, ναι, και οι Μελισσανιδικοί. Είμαι με τους Παπαγιονοπουλικούς 100%. Ο Παπαγιονόπουλος είναι φίλος μου στο Facebook. Ναι. Παλιά. Από παλιά ακροατής και τηλεθεατής, εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Εγγονός του Διονύση. Εγγονός του Διονύση. Να έχουμε ατάκες από μέσα Παπαγιανόπουλα να πάει στιγμή έτσι, να τον τιμήσουμε κιόλας. Ο οποίος είναι αντιμελισσανιδικός. Βλέπει πάρα πολύ. Ο Καστοριανός είναι φόλα μελισσανιδικός. Ο Σερσερής. Μελισσανίδη. Είναι φόλα μελισσανίδη. Φόλα μελισσανίδη. Αχάρι, συναμπιόριδε, αεξίδε. Α κάθεται τότε να βλέπει τον Πρίγκοβιτ να τον γλεντάει. Α κάθεται να βλέπει την ΑΕΚ χωρίς εξτρέμ. Α κάθεται να βλέπει την ΑΕΚ χωρίς λύσεις στον πάγκο. Η ΑΕΚ. Και να βλέπει το μέτρο πάνω να την κερδίζει. Θα κάνω μια γενική. Μια γενική κουβεντούλα. Θα κάνουμε να μιλήσουμε για μάθημα. Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Το απόγευμα. Με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Δίνουμε τις πιθανές εντεκάδες. Ναι.
Και λέω στον Νίκο, λέω και στον Γιάννη, λέω εγώ αυτό το 4-4-2 με τα εξτρέμ. Που δεν έχει άκρη. Που δεν είναι εξτρέμ και είναι δεκάρια. Και παίζουν και οι δύο στη γραμμή, με ανάποδο πόδι. Στα ντέρμπι δεν θα βγει τη ΑΕΚ. Και που είναι εκτεθειμένοι στα ανασταλτικά του ανά πάσα στιγμή, αν τα μπακ είναι δυνατά. Είναι πολύ, ας πούμε, πώς το λένε, πώς το είχα πει εγώ, πολύ αλαζονική εντεκάδα κατεβάζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Ναι. Στην Τούμπα, σε κόσμο 30.000 κόμμα, με ένα πάω ο οποίο ήταν πιο φρέσκο, με ένα περσινό γεγονό το οποίο δεν θα ξεχαστεί. Θα από κανένα δεν θα ξεχαστεί. Ναι, πολύ ωραία. Πού ο Πάοκ είναι πολύ καλό, στα άκρα του. Στα άκρα του, μακράν τη δεύτερη. Μάμπα, λιμνή, Βάρντα είναι έξω. Βάρντα στον πάγκο εκτό αποστολή, ναι. Βίζεσβαρ, εξτρέμ, τύπη, κλείνει μέσα. Ωραία. Εσύ τι πα και κάνει λοιπόν σαν ΑΕΚ. Πα και βάζει δύο καλά ατού σου δεκάρια στις μπάντες. Ναι, τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο. Δηλαδή, λες δηλαδή στον Βιερίνια, ο οποίος είναι βιολογικά χάλια. Χθες το επεξεργάστηκε καλά. Αν ο Βιερίνια έβρισκε ζόρι, χθες θα είχε πρόβλημα. Ναι. Και στο Μάντος βάζεις τον Μάνταλο, δηλαδή να έρθει ο Μάνταλος 30 μέτρα, 40-50 να πιάσει ποιον. Το δεύτερο σου center forward. Το ναι, Μάτος. Το Μάτος. Το δεύτερο σου δεκάρι. Ποιο είναι το Μάτος. Μεταφορικά το λέω. Ναι. Και εσύ έχεις τον Μπακασέτα, ο οποίος έχει ένα καλό πόδι και το είδαμε στο δοκάρι. Είχε το σουτ βέβαια στο δοκάρι. Έχεις ένας από τους πιο ταχυδυναμικούς παίκτες να το φυλάει. Που είναι ο ποιος, ο Βιερίνια. Ναι. Εντάξει. Ξέφυγε μια φορά ο Μπακασέτας. Δύο έκανε ένα σουτ έξω από την περιοχή, μέσα δεν μπήκε. Μέσα δεν μπήκε. Δοκάρι. Μόνο ο Λιβάγια έκανε φάση μέσα στο κουτί. Κανένα βρίζει άλλο. Το δημοσιογραφικό λόμπι τη ΑΕΚ. Αυτοί εδώ οι απαράδεκτοι βρίζουν τον Μάνταλο. Το Μάνταλο. Ο Μάνταλος, που είναι για μένα ένας από τους τρεις ποιοτικότερους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μάνταλος, ναι. Λοιπόν, από πέρσι, ο τραυματισμός το οφείλεται στη θέση που τον βάζουν. Αυτά τα 4-4-2 τα πλαϊνά που βάζουν στο Μάνταλο 60-70 μέτρα, τον χαλάνε το Μάνταλο. Και φτάνει ο Μάνταλος να κάνει το μπακ στο Μάτος. Και φτάνει στην περιοχή χωρίς δυνάμεις να σουτάρει και δίνει πάσα. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι εκτίθεται και ανασταλτικά. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο το ότι δεν κάνει πως αυτά πρέπει να κάνει. Πάει στην αντεπίθεση ο Μάτος και κάνει 5 λεπτά να πάει μέχρι την περιοχή ο Πρίγιοβιτς. Του λέει περίμενε να μπω εγώ στην περιοχή. Εντάξει. Να στο βάλω με την άνεση μου. Έκανε το 1-2, πήρε θέση, ετοιμάζεται. Κανένα πίσω δεν γύρισε. Πάρε και τον κόλπο. Ποιο θα γυρίσει, ο Γαλανόπουλος. Εδώ θέλω να κάνουμε την κουβέντα. Ναι. Μου ξεφωνίζει ορθά, το ξαναλέω, ορθά τον Κάνια. Ορθά. Ναι. Έχει καλύτερου παίκτε στη θέση του Κάνια η Άκη Ολυμπιακό με τον Γαλανόπουλο, τον Γαλανόπουλο και τον Μπουχαλάκη. Ναι, έχει. Ποιο. Τον Γαλανόπουλο και Μπουχαλάκη. Ναι, αυτού θα συγκρίνω. Ο Κάνιας είναι 6. Θα το συγκρίνει με τον Σιμόες. Ναι. Ο Σιμόες κουράστηκε. Ναι, αλλά είναι μόνο του. Ο Σιμόες είναι καλύτερο από τον Κάνιας. 100%. Ωραία. Και ο άλλο του Ολυμπιακού, εκεί υστερεί, στον Κάνιας, ο οποίο είναι βέβαια ψιλοανεβασμένο. Ναι, εντάξει, ναι. Okay, okay. Πάλι τα λαθάκια αυτό τα είναι ένα μαύρο που έχουν. Α, το νεαρό, τον Καμαρά. Τον Καμαρά. Εκεί είναι, αλλά από την άλλη μεριά, όταν εσύ, σαν ΠΑΟΚ, έχει ένα θέμα στα χαφ. Και παίζει με την άλλη. Ναι, αλλά πρόσεξε, εμένα αυτό δεν είναι ο βασικό μου. Εσύ μου πήρε του βασικού στο Ολυμπιακό. Άλλο λέω. Εγώ σου λέω η ρεζέρβα μου είναι αυτή. Έτσι. Εγώ τον Βέρμπλουμ εκεί. Για βασικό. Κοίταξε, ο Βέρμπλουμ. Για τον οποίο θα πούμε πράγματα στην πορεία. Είναι τουρίστα. Λε να είναι τουρίστα. Αν ο Βέρμπλουμ είναι Βέρμπλουμ, πάρ τον στο Χαριλάο και στο Καραϊσκάκι και πε Βέρμπλουμ, δάγκωσέ του. Ναι. Πάτα και λίγο περιοχή. Ναι. Κοιτάω και δύο σου τέξω από την περιοχή. Ο Βέρμπλουμ, όσο μπαίνει 10 λεπτά όταν ο Πάουκ την έχει διαλύσει στην ΑΕΚ, δεν μου λέει εμένα τίποτα που μπήκε 10 λεπτά ο Βέρμπλουμ. Έξυπνη κίνηση του Λουτσέσκου να βάλει ένα παίχτη ανέτοιμο και να δείξει. Να ρε παιδιά, είναι και αυτό εδώ ο Βέρμπλουμ. Χειροκρότημα και ιστορίες. Θα μπει και ο Βέρμπλουμ, θα μπει και ο Άπκουμ, θα μπει και ο Καρέλης. Χθες ο Λουτσέσκου μας έκανε μισή ώρα ανάλυση για αυτούς τους παίχτες. Βέβαια, αν ο Πάουκ σκάλωνε ή έμπαινε κανένα δοκάρι και έβγαινε το μάτς 1-1, θα λέγατε γιατί δεν ήταν ο Άρτα στην αποστολή. Σαφώς. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκουράσει και παίχτες. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε ο Λουτσέσκου και ο Πάουκ. Εκ του αποτελέσματος. Και δεν δικαιώθηκε ο φίλος ο Σάρι. Ο οποίος έκατσε εδώ, ταλαιπωρήθηκε, πήγε με στη West Ham, είχε χάσει ενέργεια, πάντα 0-0. Ο Σάρι τον είδα ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο. Με τον, West Ham, ναι. Τον είδα με τη West Ham. Η μπάλα, αυτό τη μικρή πάσα, που είναι ο άλλος οργανωμένος, θα δυσκολευτεί πολύ. Δηλαδή, έχουν ίδιες ταχύτητες εκεί στην Premier League, δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ, έτσι να τα λέμε. Θα υπάρχουν ομάδες που την Τζέλη θα την παίξουν με σεβασμό. Όχι όπως πήγε ο Αρισταγιάννενα, όχι όπως πήγε θα η ΑΕΚ. Και στον Άρη. Όχι όπως πήγε η ΑΕΚ στην Τούμπα. Ασεβής. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή χρόνια τον παρακολουθώ. Πάντα. Ερχόταν ο Ολυμπιακός με διαιτησία χωρίς διαιτησία από εκείνη τα χρόνια. Τον σεβότανε. Με παίξει 4-4-2 στην Τούμπα. Πες μου εσύ ποια μεγάλη ομάδα. Άσε που να είναι Τσέλσι και Ντόρτμουντ. Όχι, για Ελλάδα μιλάμε. Άσο, τα ιστορικού στην άκρη. Ποια μεγάλη ομάδα ήρθε στην Τούμπα,
όχι με πάω Ξαβίδι, με πάω Βουλινό, με πάω ξέρω κτλ. Να παίξει 4-4-2 με αργούς εξτρέμ, με λίγα χαφ στο κέντρο και θα γίνουν μονομαχίες, θα γίνουν μάχες κτλ. Δηλαδή η μαγιά της ΑΕΚ ποια είναι, να έρθει με δύο Έλληνες στόπερ, Λαμπρόπουλο και πώς το λένε τον άλλο να. Και Οικονόμου. Οικονόμου, ναι. Ο οποίος Οικονόμου στο σπριντ έχασε τον Πρίγιοβιτς χαμηλά. Στο σημείο που ο Πρίγιοβιτς δεν φημίζεται. Τι, ο Πρίγιοβιτς έβαλε πρώτη φορά τέτοιο γκολ. Το θέμα δεν είναι ότι έκανε ο Λαμπρόπουλος το λάθος. Το θέμα είναι ότι έτρεξε ο Οικονόμου με τον Πρίγιοβιτς. Και δεν μπορούσε να το φτάσει ο Οικονόμου. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα θέμα και λέω εγώ τώρα. Θα δώσω τα εύσημα στον Ουζουνίδη. Γιατί με χειρότερο ρόστερ από το περσινό, έτσι το κατάφερε. Ναι, ναι. Είναι χειρότερο το ρόστερ. Ναι. Έπαιξε καλύτερα. Ένα λεπτό. Έχω ένσταση εδώ. Ναι, για κουβέντα, κάνουμε μπαλίτσα. Εδώ τώρα. Δεν είναι η ΑΕΚ Ηρακλής να βγει έκτος και η χαζοχαρούμενη Ηρακλήδης να χειροκροτάνε. Σαφώς, θέλει να πάρει το πάδιμο. Ναι, αλλά δεν μπορεί με αυτούς τους παίχτες πλέον. Τι να κάνουμε. Δεν έχει Αραούχο, δεν έχει Γιώχασον, δεν έχει Βράνιες, δεν έχει Χρυσοδουλόπουλο. Αυτή η αλαζονία της ΑΕΚ. Είναι και του Μελισανίδη που λέει: Έλα, ρε Σαββίδη, δίνεις εκατομμύρια και εγώ με τα ψίχουλα, θα έρθω μες στην Τούμπα να σε παίξω μπάλα. Έλα. Πήθηκε το άλλο το βλαχαδερό τον Ουζουνίδη να πούμε. Έλα, να παίξει μπάλα. Έλα, παίξει μπάλα. Και εγώ σαν Πάοκ με πρόβλημα στα χαφ, ρωτάω εγώ όλους τους που μας ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Πότε ο Πάοκ των τελευταίων ετών, δύο ετών, έχει τρυπήσει όχι την ΑΕΚ, όχι τον Ολυμπιακό, την Τρίπολη από το κέντρο. Ναι. Το Πανιόνι από το κέντρο. Πάντα τα άκρα ήταν. Και αφήνεις τα άκρα, ταλαιπωρείς Μπακασέτα, ταλαιπωρείς Μάνταλο, έχεις έναν αργό χαφ μέτριο του Κιλού, το Γαλανόπουλο, το παιδί, αυτό μπορεί. Παίρνεις, ένα μέτρο σου, παίρνει ένα χαφ μαύρο ο Τζάμπας, ο οποίος είναι χειρότερος, να πούμε, αν τον πας στον Άρη τον Άλεφ, θα τον πει ο Περέρα, άντε ρε φύγει από εδώ πέρα, δεν παίζεις να πούμε. Και τον άλλο που τον έχει στο... 18. Ναι, και τον άλλο που ήσαν στον Άρη, γι' αυτό τον έστειλαν, να ξέρεις. Που έκανε μεταγραφή, μένα με τον Άρη. Είναι χάλια κι αυτό. Ναι. Φλέα, το δώσουμε γιατί θα εκτεθούμε. Παίρνουμε και δεν παίρνουμε. Έχεις τον Σιμόες σε μια κατάσταση που βλέπεις ότι βιολογικά θα πέσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει παίξει. Μου έτσι τον Άλεφ έξω. Δύο Έλληνες. Λέει ο Τσιγκρίνσκι δεν είναι έτοιμος. Ο Τσιγκρίνσκι είναι ο καλύτερος πελάτης του Πρίγιοβιτς. Γιατί ο Πρίγιοβιτς μάλλον είναι ο καλύτερος πελάτης του Τσιγκρίνσκι. Όποτε παίζει ο Τσιγκρίνσκι με τον Πρίγιοβιτς, του δημιουργεί σωματοτυπικά ένα τεράστιο 100% πρόβλημα. 100% δίκιο. Όταν μιλάω εγώ. Τυχαίο ότι ναι. Ο Πρίγιοβιτς δεν είχε βάλει γκολ στην ΑΕΚ. Δεν τα βάλε. Και όταν λέω εγώ ότι είναι απώλεια ο Χιμένεθ για την ΑΕΚ. Και έρχεται, φέρτε τον Ουζουνίδη. Φέρτε λοιπόν τον Ουζουνίδη να παίξει 4-4-2 στο Καραϊσκάκι και στην Τούμπα να φάει 2. Να φάει 3, να βγει τρίτη η ΑΕΚ μετά όλο πολύ πιο κοντά. Ναι. Ναι. Και μετά θα πάρετε χαμπάρι ότι ο Μελισανίδης σας κοροϊδεύει. Μετά θα αρχίσει το. Δεν έχει όμως. Συμφωνείς ότι χθες είμαι... μίλησε η ποιότητα. Τη μίλησε. Η ποιότητα. Σε συνδυασμό με την αφέλεια. Τη ΑΕΚ. Ναι. Η οποία με χειρότερο ρόστερ ήρθε να παίξει τα μπουκάλια μέσα. Ναι. Εσύ τώρα. Με τόσα λεφτά η ΑΕΚ και εσύ με τόσα λεφτά. Θα έπρεπε να είσαι πολύ καλύτερος. Εγώ όμως να σου πω, το δέχομαι το ένα κομμάτι, αλλά ξέρεις τι άλλο δέχομαι. Ναι. Ότι ο μέτριος ΠΑΟΚ, ο πολύ μέτριος, σκασμένος βιολογικά, όπως μας είπε και ο Λουτσέσκο. Εμείς λέγαμε επιθετικά μάτσα όλο τον Ιούλιο. Έπρεπε να δώσουμε γκάζια, παίξαμε ντέρμπι κατευθείαν. Παραπάνω από την ΑΕΚ. Ναι. Μάτσα. Εννοείται. Έξι μάτσα έπαιξα. Ναι. Έξι παιχνίδια έπαιξα. Έτσι. Σκασμένος και με δύσκολα μάτσα το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Σωστό. Και Ηράκλειο και Νέα Σμύρνη και με τον Αστέρα. Σωστό. Ο μέτριος ΠΑΟΚ δεν χάνει πουθενά, Κωνσταντίνε μου. Σωστό. Και κερδίζει το ντέρμπι απέναντι σε μια ΑΕΚ που ήρθε να παίξει με αφέλεια, τη φωνώ. Έτσι. Ήρθε στην Τούμπα, σου λέει να παίξω εγώ μπαλίτσα. Χωρίς να υδρώσει. Χωρίς να υδρώσει. Χωρίς να ματώσει με ένα πρίγμα που κάνει διαφορά. Ύστερα ο, πώς το λένε, ο Ζουνίδης. Δεν είναι προπονητής και ο Λουτσέσκο, αν θες, δεν είναι προπονητές που θα ανακατέψουν τράπουλες, που θα ανακατέψουν συστήματα κτλ. Ο Δόνης είναι αυτός. Ο Χιμένεθ ήταν πέρσι αυτός κτλ. Ναι. Δηλαδή, πάει να παρουσιάσει ένα 4-4-2 πέρσι, πρόπερσι, με Μπέρκ, Κρολανίδη, Βηγιαφάνες, Εμποκού. Ο Βηγιαφάνες και ο Εμποκού είναι γρήγοροι όμως, δεν είναι αργοί όπως είναι ο Μάνταλος. Και ο είναι εξτρέμ, ρε φίλε. Ειδικά ο Εμποκού είναι ο ορισμός του εξτρέμ. Η ΑΕΚ δεν έχει εξτρέμ, Κωνσταντίνε. Έναν έχει. Ξέρεις ποιος είναι? Ο Γιαννιώτας. Που τον πήρε τελευταία στιγμή και είναι μάλλον ανέτοιμο το παλικάρι, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιεί. Μην βρίζετε λοιπόν δημοσιογράφοι της ΑΕΚ τον Μάνταλο. Όχι φυσικά. Πάτε και πείτε ότι ο Μάνταλος παίζει τόσο καιρό σε λάθος θέση. Κάνει το χαμάλι στον Λιβάγια, τον Μπόνσε. Ποιο θες, ποιο ήταν, Αραούχο που πέρασε κτλ. Θα το πω διαφορετικά. Ναι. Φαντάσου την ΑΕΚ. Εγώ δεν σου πω με τον Μπίσεσβαρ και τον Λιμιό.
Φαντάσου την ΑΕΚ. Έχοντα το μάνταλο στον άξονα. Το λιμιό, να πούμε, ναι. Τον Παλαιστή. Καλό είναι αμυντικά. Είναι καλό ανασταλτικά και γι' αυτό παίζει. Ναι. Γι' αυτό, είναι καλός γι αυτό αμυντικά, παίζει. Δηλαδή στο τέλο. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Λιμιό, 20 χρονών. Ναι. Στα 27 θα γυρίσει μπακ δεξή. Και αυτό λε. Ναι. Ναι. Ή επειδή θα είναι καλό αθλητή, δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν κάνει νεράκι. Σωστό ναι. Αυτό. Σωστό, σωστό. Ή θα πάει σε μια ομάδα ή όπαν είναι στον Πάοκ ή στο εξωτερικό που παίζει 3-5-2 να γίνεται full back. Είναι ο καλύτερος για 3-5-2. Ναι. Θα σου βγάζει τη γραμμή. Ναι. Είναι, εντάξει. Συμφωνώ. Ο Λιμιός όσο δεν έχει τον γκολ. Και ο Ζαμπά όσο δεν έχει τον γκολ. Μπαίνει ο Ζαμπά το χάνει. Εντάξει, έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν είναι ακόμα στο ρεπερτόριο του Ζαμπά τον γκολ. Ναι. Να το ξέρεις. Δηλαδή λίγα γκολ θα μου είναι κάνει. Λίγο σερσερίς. Είναι λίγο σερσερίς. Χάνει πεταλιές. Ναι. Χάνει πεταλιές. Χάνει πεταλιές. Η Βαλβίδα είναι στρίπια λίγο. Και χθες ναι. Με το που μπήκε ήταν ναι. Ο αδύναμος Κρίκος. Γιατί έκανε 3-4 μαζεμένα λάθη. Είναι φελός. Και άφησε την ΑΕΚ ψηλά. Έχει 4 τόνους ταλέντο και 4 τόνους φελάδα. Πρέπει το ταλέντο να είναι περισσότερο από τη φελάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, άμα έχω εγώ 2 τόνους ταλέντο και 3 τόνους φελάδα, μπέρδεμα είμαι για τον αγώνα. Τρέχει πιο μπροστά το ταλέντο του από το μυαλό του. Άντε, αυτό θα πω. Το, λες με το, λέω κομψά, το λέω κομψά. Είσαι κομψός. Κομψός, είπε. Ναι, είμαι κομψός. Είμαι άκομψος. Εσύ είσαι άκομψος. Καλά κάνεις και το λες έτσι, αλλά χθες μπήκε στο τέλος σε 15-20 λεπτά και έκανε 4 λάθη μαζεμένα. Τον δικαιολόγησε πάλι και αυτόν τον λόγο. Επίσης, ο Μπίζεσβαρ. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο έκανε κάποιες κινήσεις και αν ήταν στα καλά του ο Βιερίνια θα κάνει ακόμα περισσότερες και ήρθε πιο πολύ προς τον άξονα. Ναι, δηλαδή, δεν με πειράζει καθόλου. Ναι. Καθόλου δεν με πειράζει. Όχι, δεν αυτά που κάνει ο Μπίσερβα σε ένα 90 λεπτό τα κάνουν άλλοι σε 3 μάτς. Ναι. Ναι, ναι. Χορεύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είδες πως άφησε πίσω τον Μπακάκι, τον κάνει πιρουέτα, ποδιά, ναι. Ποδιά γύρω-γύρω και τον αφήνει πίσω. Άφησε πίσω τον Λόπες. Ο Μπίσαβαρ, ο Χοντρούλης, ο ανέτοιμος που μπορεί να λένε κάποιοι, είναι πολύ καλύτερος από όλους αυτούς που παίζουν. Πολύ καλύτερος. Έτσι. Πάντως μου έκανε εντύπωση το σπριν του Πρίγιοβης πάνω στον οικονόμου. Είναι αργός οικονόμου. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Τσικρίσκι έμεινε έξω και εγώ λέω ότι δεν είναι ανέτοιμος. Πείτε μου εσείς ότι είναι ανέτοιμος. Με αλαζονική εντεκάδα αργών εξτρέμ. Και με ένα Μπόνσε, ο οποίος να πούμε είναι παράδοξο να είναι κορυφή και να είναι απ' έξω από την περιοχή. Ο Λιβάγια. Δηλαδή, αν ο Λιβάγια έχει ένα μάνταλο πίσω, για παράδειγμα. Σου είπα την δεκάδα, Λιβάγια κορυφή, από πίσω ο μάνταλος, έχει Μπίσεσβαρ και Λιμιό δεξιά συμπάτες και έχει το Σιμόες με ένα χάφ ακόμα σοβαρό. Τελείωσες. ΑΕΚ. Τελείωσες. Είσαι άλλο level. Ύστερα, όταν λες σέβομαι τον ΠΑΟΚ, ναι. Μπορεί να παίξω με Χουλτ Λόπες. Ή μπορεί να παίξω η Λόπες, να παίξω Μπακάκι Γκάλο. Ναι. Δεν το κάνω όταν φάω τον γκολ μετά να βάλω τον Γκάλο στο 70. Τι άμε κάνει ο Γκάλο. Ναι. Τι άμε κάνει ο Γκάλο στο 70. Ο Κλωναρίδης στο 65 είναι σε κλειστή άμυνα. Πάω και είναι κλειστός. Κερδίζει 2-0. Λοιπόν, στο 2-0 τον Κλωναρίδη, ο οποίο είναι ταχύς, τι να τον κάνω. Τον Κλωναρίδη τον θέλω. Στο 0-0. Στο 0-0. Έτσι. Σωστή. Πολύ σωστή επίσημα. Τι να τον κάνω τον Κλωναρίδη εγώ. Πολύ σωστή στο 2-0 να το βάλω τι. Ναι. Τέλος. Αυτά με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Εγώ χαίρομαι γιατί το ξαναλέω. Ο μέτριος και ο σκασμένος ΠΑΟΚ κερδίζει με χαρακτηριστική ευκολία δύσκολα παιχνίδια, χωρίς να φορτσάρει, χωρίς να μπουν μέσα στην ομάδα εργαλεία. Γιατί εγώ θεωρώ θα βοηθήσει και ο Βέρμπλουμ κάποια στιγμή. Και ο Χατζερίδης και ο Άκουμ και ο Καρέλης. Και οι αλλαγές του έξυπνες ήταν. Του Λουτσέσκου. Ναι. Ναι. Το πιο λογικό ήταν να βγάλει τον Πρίγιοβιτς και να βάλει τον Ζάμπα. Εγώ αυτό είπα στην αλλά στο 2-0, ξέρεις τι γίνεται. Λες τον αναβγάλω αυτόν έχει κάνει κρατάει δύο πίσω και τους άλλους δύο πίσω. Στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ 3 γκολ με την ΑΕΚ χαρτρίκ έκανε μόνο ένα παίκτης, ο Δημόπουλος ο Χρήστος. Σε ένα μας που ήμουν παιδάκι. Σωστός, γιατί 5-0. Χθες το σχολείας αυτό θα μπορούσε να κάνει και ο Πρίγκος θες. Με Χάινς Χέρο ο ΠΑΟΚ και με τη Ζαλάκο Τσαϊκόφσκι ΑΕΚ 5-0. Θα μπορούσε να κάνει και ο Πρίγκοβιτς χθες χαρτρίκ. Γιατί ο Γεστράνος έκανε ένα λάθος. Ήταν αυτός ο διαιτητής, ο Φιλανδός. Ναι. Ο οποίος άφησε το σκληρό παιχνίδι, όχι το αντεβλικό, δεν ήταν κακός, δεν ασχολήθηκε κανένα μαζί του. Αλλά στο τέλος γίνεται μια φάση που ο ΠΑΟΚ βγαίνει τέτα τέτ με τρεις και δίνει κακός φάουλ πάνω στο Μπακάκι του Μαουρίσου. Κακός. Ο διαιτητής δεν ήταν καλός. Απλά δεν ασχολήθηκε λες κανένας μαζί του. Ο διαιτητής στο πειθαρχικό. Α, στο πειθαρχικό δεν ήταν καλός. Ήταν κακός. Συμφωνούμε. Επειδή είναι ξένος, δεν τον πιάνετε στο στόμα σας. Είστε φλόροι. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολη. Είστε κολόφλοροι όλοι. Όσοι δεν κάνετε κριτική το διαιτητή, πρώτον επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Να, τον έκανα κριτική, τον έκανα τώρα. Ορίστε, του είπα. Ότι αν δεν αφήνει τη βάση να κάνω και το 3-0. Ήταν ένας διαιτητής στο πειθαρχικό κομμάτι κακότατος. Ναι, αλλά το λένε και Στράνιους και δεν το λένε. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Ποντίκι και δεν συμμαζεύεται. Από τι εδίο βγήκε ελληνικό ή ξένο. Παίζει, με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ είμαι κάτοικος γης, φίλε. Ναι, κάτοικος γης είσαι, αλλά εδώ είμαστε κάτοικοι Ελλάδας. Ναι. Και επειδή έχουμε στο μυαλό μας κατευθείαν την πονηράδα αν έχω απέναντι συνέλληνα, έτσι σε αντίθεση με το αν έχω Φιλανδό δεν έχω πονηράδα. Ναι. Δεν σου λέει αυτό θα έρθει να παίξει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Πες μου, βέβαια. Στα φάουλ έπαιξε 60-40 υπέρ τη ΑΕΚ. Το ξέρω. Ωραία. Το ξέρω ότι έπαιξε και κάρτες δεν έδωσε στην ΑΕΚ και άφησε του κουμπί. Άρα στο πειθαρχικό έπαιξε ΑΕΚ. Έπαιξε, ναι, εντάξει. Γιατί το λέτε.
Επειδή είναι ξένος. Βρε, εντάξει, ας παίζεις. Δεν κερδίσατε. Δεν θέλω δόλο εγώ. Δεν θέλω δόλο, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν. Ναι, α, αυτό. Δεν θέλω δόλο. Ναι, ας κάνει ένα λάθος. Είμαι επιηγής στον ανθρώπινο λάθος. 100%. Τελείωσε, μα πάει. 100%. Παπάντζες, πάει. Επιηγέστατος είμαι, όχι απλά επιηγής. Δεν θέλω να έχουμε όμως δόλο. Λάθος μπορεί να κάνει, κι ας είναι και εις βάρος μου. Λοιπόν, η Wit Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο, Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε τώρα την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Κορυφαίες σειρές λοιπόν για όλη την οικογένεια, όπως τα Χαμένη στο Διάστημα, μια τρελή οικογένεια, και Lemony Snicket, μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Όλα αυτά μέσω της Wind, φίλες και φίλοι, με την εκπληκτική Wind Vision. Και σήμερα θα πορευτούμε μέχρι και τις 8, πριν πάμε στο break. Να αναφέρουμε Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Μήνης 2-0, Κωνσταντίνε. Έλα, ποιος Απόλλωνος Μήνης τώρα, με τερματοφύλακα από ο Κόλλος είναι πιο μεγάλος από τη Σανουσάκη, να πούμε. Ατρόμητος Λάρισα 2-0. Πάει και ο Κούγιας είναι δύσκολος. Πας Γιάννενα Άρης, θα το δούμε με το που θα επιστρέψουμε. 1-0. Δίκαιη νίκη τακτικά του Πας Γιάννενα. Του Γιάννενα. Πετράκη. Βεβαίως. Πετράκης. Πετράκης, έξυπνος. Ναι. Ο άλλος πήγε και αυτός σαν την ΑΕΚ, είμαι η Μπαρτσελώνα με στα Γιάννενα. Ναι. Ρε, τον πόντο, ρε. Ξάνθη Όφη 3-0. Δεν υπάρχει Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει Όφη. Και τα πιτσιρίκια του Παναθηναϊκού συνεχίζουν μαζί με τον ΠΑΟΚ το 4-4, ναι. 3-0 τη Λιβαδιά. Με καλό ποδόσφαιρο, ναι. Και με γκολ χαμηλά και με συνδυασμούς. Ναι, σωστά μιλάς. Και με πιτσιρίκια και να κεντάνε. Και με ταχύτητα μεγάλη. Και θα το πω, Λαμίες Λιβαδιές αποδεικνύονται πάρα πολύ λίγες, έτσι και Λάρισες. Πάρα πολύ λίγες σαν ομάδες. Άμα παίξουμε τον Ηρακλή, στα πέναλτι θα πάνε αυτοί. Στο απέναντι. Ναι, είναι κακές ομάδες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πάντοτε με την Super League, θα αναλύσουμε και τον Άρη, θα σχολιάσουμε και τα του ΠΑΟΚ, θα ανοίξουμε και γραμμές προς ο παρόν Σμαράγδα Βασάκου. Θα ανάσουμε τι είμαστε τον γκολ, γιατί ο κόσμος το ζητάει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μέρες, πάμε να κεράσουμε καφέ, πίτα, μπουγάτσα, όλα αυτά και όχι μόνο αυτά. Έτσι, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Αν θέλετε μπουγάτσα, παίρνετε και κουτράλι μια πίτα. Δώρο παρακαλώ. Όπως και αν θέλετε καφεδάκι, θα πάρετε δώρο το νερό. Και βεβαίως στον πέμπτο καφέ, ο έκτος θα είναι κούτρα, τζαμπαντάνο, όλα αυτά σε τρία σημεία στην πόλη μας. Παλιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56, Λαχαναγορά. Και στην οδό Λαγκαδάσο, κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Καντίνα Pit Stop. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα Γιατζόγλου. Τι έκανε αυτός? Μας χαιρετάνε. Μας χαιρετάει. Στη Σταυρούλα Παντελιάδου. Σταυρούλα, καλημέρα. Μπράβο, λοιπόν, Κωστή μου. Τι έπαθε σήμερα, λες καλά λόγια, λες καλημέρες. Και έχω κάνει. Κερδίζω, πάω όλα καλά. Κάνω διπολισμό. Ναι, ναι. Με μελισανιδικούς και αντιμελισανιδικούς. Δημιούργησε μεγάλες τριβές η ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Παπαγιανόπουλος για Καστοριανό. Μεγάλη φάση ο Καστοριανός, μελισσανογλύφτης. Θα πέσει γέλιο φέτος. Ξέχασε να μας πει τι ακριβώς έχει προσφέρει ο Καβούρια στην ομάδα. Παίκτες δανεικούς, γήπεδο με επιχορηγήσεις, μισό κορμό χαμένο, Γιώχανσον, Αραούχο, Λάζαρο, Βράνιες. Αυτά που λέγαμε, δηλαδή. Μεταγραφές πτώματα από Γη Αλμπάνης, Τσάμπιον Λιγκάτη, Σβάρνας και Γιαννιώτας, προτάσμα από Σπόντα, Μωράι Ναϊντάρεβιτς, πόνασε το δεξιά πίδι του Αραούχο, επικοινωνιακές ξεφτύλες τύπου Λάζαρου, Κάιπερς, τεχνικός διευθυντής του το Βλαχαδερό Λιμπερόπουλος που δεν κλείνει η συμφωνία ούτε με την κόμενά του. Κωστή μου, πώς τα λέει αυτό, ωραίος, μου αρέσει ο Παπαγιανόπουλος. Τον ομάζω, ανθρωπέ μου, γύλος. Ως αντίλογος που σου πει φτιάχνει γήπεδο, συνάεκα, πήρε κύπελο, πήρε πρωτάμα. Αχάριστα, κορμιά, φωνάζουν οι Άκοι. Αχάριστα. Όσο η ΑΕΚ θα κάνει τότε η αντιμελισανιδική, το ποσοστό του θα αυξάνεται. Οι δημοσιογράφοι βέβαια, είτε από φόβο τσιμεντώματος, είτε από τίποτε διαφορετικό άλλο. Μάλιστα, εμείς δεν ξέρουμε, δεν υιοθετούμε. Τι πέσα στο Μάνταλο. Κακός. Αύριο την πέσουν στο Ρουζουνίδι. Κακός. Κακός. Η ΑΕΚ, το ξαναλέω και το λέω από την αρχή της χρονιάς, χωρίς να θέλω να γίνουμε κακός με τους φίλους αεξίδες. Απλά ποδοσφαιρική προσέγγιση κάνουμε. Το κάνουμε. Δεν έχει παίχτες στο ρόσε της που μπορούν να την ανεβάσουν, να την αλλάξουν επίπεδο. Έφυγαν πέντε, δεν πήρε κανέναν. Κανένα δεν πήρε. Λοιπόν. Πόνσε Αραούχο, σύγκρινε τους μου. Σύγκρινε. Πόνσε Αραούχο. Δεν συγκρίνω. Γιώχασον Αλεφ, Μάλεφ, όσο λένε αυτό. Ναι, ναι. Γιαννιώτας Χρυσοδουλόπουλος. Τι Γιαννιώτα, δε. Βράνιες οικονόμου. Τι οικονόμου. Τι λέμε. Αυτό λέμε. Έναν να μα τους πάρει, σύγκρινε τους. Ναι. Είναι κατώτερη των περιστάσεων, παρότι πήρε 30 εκατομμύρια και χειρότερα από πέρσι. Ναι. Παρόλα αυτά, έτσι. Ο Ζουνίδης έχει ένα πολύ σοβαρό σύνολο. Για μένα είναι πολύ σοβαρή ΑΕΚ. Δεμένη, με συνοχή, με κοντά τις γραμμές, αλλά δεν μπορούν τα παιδιά παραπάνω. Τις γραμμές δεν ήταν κοντά. Ναι, δεν ήταν κοντά. Δεν και δέχτηκε τόσες τρύπες από ένα ΠΑΟΚ που δεν φημίζεται για τον άξονα του. Όχι. Από το κέντρο του γηπέδου. Και που ήταν πολύ κακό στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ. Ήταν κακό στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ανέβηκε και πάρα πολύ ο Μαρίσιο. Και ξέρουν οι αεξίδες ότι ο Μάνταλος
είναι άνθρωπος. Βιολογικά μπορεί να μην μπορεί να κάνει αυτό εδώ ανέβα κατέβα. Έσκασε ο άνθρωπος. Ο Βιερίνια είναι άνθρωπος. Και αυτός είναι. Μπράβο, εντάξει, τι έπαθε ο Σιμόες είναι άνθρωπος. Ναι, αγόρι μου. Ωραία. Και πρέπει να τους βοηθάμε αυτούς. Τι έπαθες, αγόρι μου, σήμερα και λες τόσο καλά πράγματα. Πες μου και ένα καλό λόγο για τον πλέον αδικημένο στόπερ στο πρωτάθλημα που για μένα είναι νοένα. Ποιος? Τον Κρέσπο, ποιον? Αδικημένος. Αδικημένος. Όλοι τον ξεφωνίζουν, αλλά σε κάθε μάτσε VIP είναι. Σου κάνω, ρε φίλε, σε κάθε μάτσε VIP είναι, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Δηλαδή. Άμα... Τι θα μου τον κάνεις οικονόμου, τι θα μου τον κάνεις και αυτό τώρα. Άμα ο Λαμπρόπουλος και ο οικονόμου. Θα μου τον κάνεις μεριά του Ολυμπιακού, θες να τα πούμε. Πέρσι είχαν συγκρίσει και Βράνιες, να το συγκρίνω. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα τι να το συγκρίνω, με τους δύο Έλληνες. Έλληνα στόπερ. Θα μου συγκρίνεις με τον Βούκοβιτς και τον Μεριά του Ολυμπιακού. Να, ένα-ένα στα φέρνω. Ο οικονόμου και ο, πώς το λένε, Λαμπρόπουλος, ναι, είναι ο 12ος και ο 13ος στόπερ της εθνικής ομάδας. Δεν μπορείτε να περάσουν από την εθνική απ' έξω ούτε στην Ελπίδων. Συμφωνούμε. Πάμε στα Γιάννενα. Να πάμε στα Γιάννενα. Πριν πάμε στα Γιάννενα, μάλλον καλησπέρα από Σαμοθράκη. Μεγάλη νίκη, εκεί λέει. Εκεί γίνουν γυμνιστές έξω όλα, χύμα στο κύμα. Εκεί το σαλιγκάρι κάνει έρωτα με σκύλο. Στην Σαμοθράκη. Ναι, έχει ανομαλία μεγάλη. Τις ανομαλίες δηλαδή στη Σαμοθράκη. Ένα κλικ παραπάνω από τη Θάσο. Ναι. Εκεί μπορεί να δεις τη γάτα να κάνει με το ποντίκι έρωτα. Με το ποντίκι. Ναι. Εντάξει, μπορεί το κλίμα να ευνοεί, ρε Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω, το νερό είναι το κλίμα, είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Βιολογικά λέει κακός ο Βιερίνια, αλλά επικός ο Κρέσπο. Ο Πέλκας λέει υπερτιμημένος, λίγο σε προσωπικότητα δεν παίρνει την ομάδα στους ώμους του. Κακός αμυντικά, ο Μπίσεσβαρ είναι αναντικατάστατος και ο Πρίγιο είναι μακράν η καλύτερη συντερφορά του πρωταθλήματος. Κάνει μια πινελιά, χτενίζει την χθεσινή έτσι εμφάνιση που έχουμε παίκτες. Ο Πρίγιοβιτς έβαλε ένα γκολ το οποίο δεν το έχει συνηθίσει. Με ταχύτητα, σε χώρο μεγάλο. Βέβαια το σούταρε, δεν μπορούσε να τριπλάρει. Το σούτ ήταν σούτ Καβάνι. Εκεί τα στέλνει ο Καβάνι. Πάψο, γάμα δεν τα πιάνει κανένας. Και είπε κάτι ο Πρίγκος που το περάσαμε μπάι. Όχι. Ήμουν τραυματίας, λέει. Ναι. Λέει κανένας δεν το ήξερε, το είπα και σε κανέναν. Να το ξέραμε, ρε φίλε. Ήμουν τραυματίας. Είπαμε ότι μπήκες κουρασμένος. Ναι. Δεν το ξέραμε ότι είσαι τραυματίας. Έκανε αυτή τη δήλωση ο Αλέξης. Πάμε στα Γιάννενα. Πάμε στα Γιάννενα εκεί όπου Άρης. Δίκαιη νίκη του Πας Γιάννενα. Όχι δίκαιη. Γιατί όχι. Όχι δίκαιη. Γιατί όχι δίκαιη. Το πιο δίκαιο θα ήταν ισοπαλία χθες. Προχθές. Γιατί, τι έκανε ο Πας. Επειδή κέρδισε με τη στραβοκολοσιά. Τακτικά τι έκανε. Ναι. Περίμενε τον Άρη. Περίμενε τον Άρη, έλα εδώ σου λέει και εγώ θα βγω με τον άλλο, το λέω την παιχτάρα μπροστά, θα σου κάνω ένα γκολ. Πήγε ο Παππούς. Ποιος Παππούς? Πετράκης. Του Άρη ο προπονητής. Γιατί και οι δύο είναι μεγάλοι, γι' αυτό και ο Πετράκης είναι. 59 είναι ο Πετράκης. Α, ναι. Ναι. Α, είναι πιο μικρό, 65. Ναι, 65. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πάει λοιπόν ο Παππούς και λέει, α, 3-5-2 με παίξε η Λάρισα. Ναι, αλλά η Λάρισα έπαιξε με τρεις στόπερ και είχε στα φτερά της, είχε half extreme. Ναι. Ωραία. Τι κάνει ο Πετράκης? Λέει, θα παίξω εγώ 3-5-2. Τι κάνει όμως? Βάζει τον Τζιμόπουλο στόπερ, κεντρικό, και έχει μίσο. Καλό ταγάρι. Καλό όμως ταγάρι, έτσι. Ναι. Για να παίζει ξύλο με τον Σέντερφορ. Ο καλύτερος, ναι. Και βάζει Μιχαήλ και Σκόνδρα. Μιχαήλ και Σκόνδρα. Ο Σκόνδρας είναι και συνθήκη δεξής μπακ. Μπουκουβάλα δεξί μπακ χαφ. Τι σημαίνει, Σκόνδρας Μπουκουβάλας ντούμπλεξ. Δύο μαζί. Ότι είτε βγάζει τον Γκάμα είτε τον Γκαρσία, εγώ θα έχω δύο με έναν. Ναι. Φύγαμε από την άλλη. Του έκλεισε δηλαδή την πάντα εκεί με τον Γκάμα, γεια σα. Ο Μιχαήλ παίζει και αριστερό μπακ. Παίζει και αριστερό μπακ. Και βάζει αυτόν τον Βορειομακεδόνα τον. Τι Βορειομακεδόνα, τον Σκοπιανό. Όπω θε, πε τον. Ναι. Τον Αμερικάνο ρωτά τι είναι. Ποιο νομ... Α, τον Αμερικάνο τον πρέσβη, ναι. Ναι. Τσικάρσκι, Μιχαήλ, δύο. Ναι. Θε να μου βγάλει τον Γκάμα, δύο θα έχω μέναν. Ο Λίλα, αυτό το σκυλί ο Αλβανό. Σκυλί του πολέμου. Είναι εξάρι και έχει το νου του, άμα γίνει στραβή από του δύο, να χωθεί εκεί πέρα και αυτό. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει τον Τεγκινή. Ο Λίλα τον Τεγκινή του είπε. Τον έζησε, τον έζησε. Ποιο Τεγκινή ο Λίλα. Τον έζησε, τον έζησε. Εντάξει, τελείωσε. Ο Τεγκινή δεν έζησε. Ο Άρης πάσα πάσα. Ναι. Έγινε η Μπαρσελόνα κι αυτό. Είναι ποιοτικότερο από τον Μπάσα. Τι να κάνουμε, ρε Κωστή, αφού έχει καλή. Αλλά εμένα με προβλημάτισε ένα παίκτη που δεν το σχολίασε για τον Άρη. Ποιο? Ο Μπάσα. Ο Μπάσα. Πολύ κακό. Ο Μπάσα. Μια θέση τον κατάπιανε. Ο Μπάσα πάει να κάνει και passing game. Μου ναι, δεν μπορεί ψηλά. Να το κάνει όμω. Μου ανεβαίνει ψηλά. Ο Τεγκινή χάνεται. Ο Γκάμα και ο Γκαρσία του τρώνε που κουβάλα σιόρ. Χάνει την μπάλα ο Άρης. Πάρ' την αντεπίθεση. Έκανε δύο τρεις καλές ο Πάσης. Νικολιάς, Βιδάλ, λέω και Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης είναι μεγάλος φλόρος να πούμε. Δηλαδή σου δίνεται η ευκαιρία να φύγεις ρε Μιστακίδη από πίσω. Είναι αυτό το στοιχείο σου. Δεν είσαι για έκρηξη, είσαι για ταχύτητα από πίσω. Ναι. Ο Πας Γιάννενα σε βολεύει. Δεν βολεύει τον Κλάους, ο οποίος μπήκε σαν το μαγεμένο. Είχε βγει κανένα μπουκάλι ουίσκι και κοίταζε τον ουρανό. Είναι ανέτοιμος, είναι πολύ ανέτοιμος. Δεν θα ποτέ έτοιμος. Φυσική κατάσταση μου έδειξε ότι έχει. Σου τραβάει μια αντεπίθεση, σου τραβάει δύο αντεπιθέσεις, σου τραβάει τις αντεπιθέσεις. Εκεί να πούμε ο Αργός Τάγαλος Βέλεθ με το Δελιζήσι τον επικό. Πολύ σωστά το είπες. Με τον Τάγαρο. Αργός μαχητής, ναι. Μαχητής βέβαια, ναι. Αλλά Τάγαρος Βέλεθ. Στο χώρο το μεγάλο. Ναι. Στο χώρο το μεγάλο. Δηλαδή. Μου τα έλεγε ο σκορεμένος ο πατέρας. Πάμε να παίξουμε λέει στην Κατερίνη να πάρουμε το πρωτάθλημα με τον Άρη. Ο Πιερικός ζητάει λεφτά να αγοράσει το μάτς, δεν τα δίνει ο Καμπάνης.
και παίζουμε, λέει, 70-30 κατοχή. Ανεβαίνω εγώ που είμαι αργός από τα στόπερ και ο Σπυρίδωνας αργός. Μας πλακώνει ο Καραπατής στην αντεπίθεση. 2-0 ο Πιερικός. Αντίο πρωτάθλημα. Γεια σας. 7.000 αργιανοί πτώματα. Πότε ήταν αυτό, Κωνσταντίνο? 70-69. 69-70. Λοιπόν, τότε και καλές ομάδες. Τράβα δεν λυζήσει, Βέλεθ, τους ανάλογους αργούς επάνω. Ναι, 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 ναι. Και έλα τώρα εσύ να μου κάνεις μπάσα ματίγια με γκάμα την κοινή Γκαρσία Γουίνες μια περιοχή. Και οι άλλοι να είναι, να πούμε, τρεις πίσω. Δελιζήσει, Βέλεθ, Τζανακάκη. Και ο Γκολάσο. Ο Γκολάσο είναι αριστερό μπακ, έτσι. Ο Γκολάσο δεν είναι μπακ. Έχει παίξει όμως στο παρελθόν και μπακ. Τον έχει εκεί, μήπως, επειδή δεν έχει παίξει. Έχει παίξει, έχει παίξει αριστερό μπακ. Να πάρει επιθετικά από αυτόν δεν πήρε τίποτα. Τίποτα από τον Γκολάσο. Ναι. Και πλακώνεται ο Παζιάννενα. Πλακώνεται στην κόντρα ο Παζιάννενα. Μία, δύο, τρεις. Κάνει το δοκάρι ο Άρης. Φτάνει στο 65. Δεν είσαι η Μπαρτσελόνα, ρε Άρη. Κάτσε πάλι το 0-0 μου. Στα Γιάννενα πέρσι ο Χιμένες με 3 στόπερ και 3 χαφ πήρε το 0-0 και πήρε πρωτάθλημα. Και έφυγε ευχαριστημένος. Και έφυγε ευχαριστημένος. Βέβαια, βέβαια. Τράβα λοιπόν το Σιώπη τρίτο χαφ αμυντικό. Μιας και μετά το 65 δεν μπορεί να πάρει τα πόδια πριν του. Πριν γίνει το 1-0. Πριν. Μιας και ο Άρης, επαναλαμβάνω, μετά το 65 μυρίζει πτωματίλα βιολογικά. Ναι. Και έλα 3-6-9 και ένα 10 βαθμού στο Πούλμαν. Και χόρευε να πούμε πάλι και στον Τύρναβο. Φάει και ένα κασέρι, έναν τόνο να πούμε. Θα σου ανέβει το ζάχαρο. Και η αρτηρία. Άρα λε, ναι, τζάμπα ήταν ο Άρης, γιατί δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά τώρα το όλο παιχνίδι. Αν ανεβάζει τα χαφ ψηλά, θα ρίξει και εσύ Μπαρτσελόνα, ρε. Ήθελε την νίκη, ρε. Χώρο με ταχύτητα βρίσκει ο Πας. Το ξέρει το έργο Πετράκη. Ανεβάζει τα δύο αμυντικά χαφ πολύ ψηλά. Στι κόντρε Βιδάρ, Νικολιά, λέω. Σε τραβάνε να πούμε στην αντεπίθεση γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, δίνει ένα μπέναλτι στον Άρη, δεν το δίνει στο 37. Δεν το πιάσει η κάμερα. Ο Βέλεθ με τον Μιχαήλ αγκαλιαστήκαν εκεί. Θα μπορούσε να το δώσει όπως δεν έδωσε τον μπέναλτι του Πάου. Α, προχθές με την Τζέλσι, ναι. Τέτοιο, την κάνει γαργάρα ο. Ναι, γενικώς δεν ακούσε την φάση που λες. Την κάνει γαργάρα ο. Του Παζιά, του, πώς το λένε, ο ρεπόρτερ της Νόβα. Την κάνει γαργάρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ο Ντεγκινή απετυχάνει παταγωδός και πάει ο Μπάσα να κάνει παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Ντεγκινή να γίνει δεκάρι. Ποτέ δεν ήταν δεκάρι ο Ντεγκινή. Όχι, δεκάρι δεν είναι ο Ντεγκινή. Ο Ντεγκινή είναι ή ακραίος ή σεντερφόρ ενίοτε. Ή δεύτερος επιθετικός στη χειρότερη των περιπτώσεων. Έτσι ακριβώς. Αλλά εκεί τον έχει κολλήσει ο. Και εκεί που φαίνεται ο Άρης ότι είναι άπειρος. Είναι άπειρος, ναι. Πάει ο Κλάους, νέα ομάδα βασικά. Πάει ο Κλάους αριστερά με το ανάποδο πόδι να κάνει κούρσα και τον κάνουν φάουλ για κάρτα. Ήτανε ό,τι καλύτερο έκανε ο Κλάους παιχνίδι, εκείνη η φάση. Έτσι. Πήρε την μπάλα από την άμυνα, πέρασε, κράτησε, πήρε και τον φάουλ και έρθει και χρόνο. Ναι. 5 λεπτά καθυστέρηση και άλλα 8 λεπτά 13. Έχει μια εκατοχή ο Άρης 90-10 και είδα ένα φόρτωμα μόνο. Ένα φόρτωμα. Ένα φόρτωμα μόνο. Ναι. 70 πάσες, ένα φόρτωμα. Εντάξει, είναι λογικό, ο Άρης είναι νέα ομάδα. Το είπαμε, περιμέναμε. Συλλομένος πήγε. Περιμέναμε να το δούμε λίγο και με ψιλοκανονικές ομάδες, γιατί Λαμία, Λάρισα, Λιβαδιά. Είδαμε ότι είναι πολύ λίγες, όλες και οι τρεις. Τον άλλο το βρικόλακα της Τρίπολης δεν τον παίρνει. Α, την άλλη εβδομάδα, θα φτάσουμε είναι εκεί. Είναι το μεγαλύτερο χ που δίνω από τώρα. Άρης Τρίπολη. Άρης Τρίπολη. Κάτσε, έχουμε πάω Κάρι μέσα στο εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Βέβαια, ο Πάουκ θα βάλει τις ρεζέρβες, αλλά. Τι ποιες είναι αυτές οι ρεζέρβες. Ποιες είναι, ο Άρντα, ο Βέρμπλουμ, ο Άκφομ, ο Κιτσίου, ο Μαλεζάς, ο Χατσερίδης, ο Ρέι. Τώρα αυτές είναι οι ρεζέρβες του ΠΑΟΚ. Καλές ρεζέρβες. Πώς είναι καλές, Κωνσταντίνε, αυτό λέμε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, λαϊκό δικαστήριο σήμερα. Τι έχουμε σήμερα. Ανατολική Θράκη 10-12. Λέω να σκάσω μύτη. Λοιπόν, να δω εκεί στο λαϊκό δικαστήριο. Μελισανιδική ή Παπαγιονοπουλική, ποιοι έχουν δίκιο. Είναι ένα θέμα, τρία θα βάλουμε. Ναι. Το άλλο είναι να αθωωθεί ο Κοσμηματοπόλης, ναι ή όχι. Ναι. Που έφαγε λάχανο το ληστή. Ναι. Λοιπόν, να δούμε όλα όσοι κάνουν. Άσε τώρα, οι εισαγγελείς καλοί είναι. Κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε τη δικιά μας λαϊκό δικαστήριο. Ναι. Ο λαός δικάζει. Το τρίτο θα το πούμε στη μεσημεριανή εκπομπή. Το μεσημέρι, μην τα λες όλα. Έκπληξη για το βράδυ. Ναι, μην τα λες όλα. Μην τα λες όλα. Λοιπόν, δεν τα λέω όλα. Έχουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, πέρασε κορυφή. Έτσι, παρότι είχε το μείον 2, πέρασε πρώτο. Σήμερα περιμένουμε και το Ολυμπιακός, Πανιώνιος Ολυμπιακός. Εκεί όπου λογικά. Πού είναι γκόμενα τώρα ο Πανιώνιος, ποιον έχει γκόμενα. Σύμφωνα με τους αεξίδες, είναι και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Άρα, οι αεξίδες ασχολούνται με αυτά, αλλά δεν ασχολούνται. Οι οπαδοί τους να πάρει ο πρόεδρος σε δυο εξτρέμ κανονικά που δεν έχει ούτε ένα, να πάρει ένα στόπερ και ένα χάφ ακόμα να βοηθήσει την ομάδα και μου παίρνει τον Άλεφ. Ο Μελισανίδης, ναι, ξέρει που πληρώνει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι. Ξέρει. Κανένας, ναι, ο οποίος είναι. Χθεσινός. Χθεσινός. Ναι. Ξέρει που πληρώνει. Ξέρει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η σιωπή των αμνών στα.
Τουλάχιστον εμείς εδώ στο Μετρόπολης είμαστε ηλίθιοι, ρε φίλε. Αλλά είμαστε ηλίθιοι, ναι. Δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε όμως καθαροί, ρε φίλε. Ναι. Εσείς είστε ηλίθιοι οπαδοί. Ναι. Δεν πιστεύω ότι σας δίνει κανένα χάρτη γλυκιό. Ποτέ δεν έχει γίνει εδώ σε. Είστε λίγο λακαμάδες δηλαδή. Εντάξει, okay. Ναι. Είμαστε ρομαντικοί. Πες το έτσι, είχε και Μπαρσέλινο. Χθες ναι. Είμαστε ρομαντζάδα. Πες μου λίγο κάτι. Είναι μια φελάδα παοξίδικη. Ναι. Ναι. Είμαστε παοκ, φελή, ό,τι θες πες. Μαζί σου με εγώ. Την πονηράδα δεν την έχει. Δεν, δεν. Είμαστε ντουσταμπάνιδες. Πώς το λες εσύ, τέτοιοι είμαστε. Την κμπασάνιδες, ναι. Δεν μου λες, θα δώσει ένα credit τώρα μια που πιάσει. Χαϊβάνια δηλαδή. Γεια σου, Ντίκ, καλημέρα. Ξέρεις τον Ντίκ? Όχι, όχι, δεν τον Ντίκ Μπασάνη, δεν ξέρεις. Φιλαράκι. Α, τον Ντίκ Μπασάνη του οπαδού του Πάου. Ναι, όχι, νόμιζα κάτι. Με κυβόκο, με Ντίκ. Άμα δεν βγει καφέ στην παραλία, δεν μπορεί να βλέπει θάλασσα ο Ντίκ. Εντάξει, καλημέρα, Ντίκ. Καλημέρα, Ντίκ. Ντίκ, ξέρεις τι μένει όμως. Τον Ντίκ. Τι. Γι' αυτό σου λέω, μήπως είναι τίποτα κανένα κυμπόκο στυλ. Όχι, όχι, τον κυμπόκο τον έχει τον ταΐζει. Ντίκ είναι αυτό. Α, ναι, 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 αυτό είναι Ντίκ. Γι' αυτό σου λέω, πρόσεχε Κωνσταντίνε. Κυμπόκο είναι ο μεγαλύτερος κουτραδόρος στην Ελλάδα. Ωραίος είναι. 80 χρόνια ακόμα να ζήσει, ναι. Δεν πρόκειται να πληρώσει ούτε ΔΕΗ. Δεν μου λες. Ναι. Πάω Κάρης. Πάω Κάρης. Είσαι ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Τι κάνεις? Παίζω με τους κανονικούς. Με τους κανονικούς. Ναι. Και έρχεται η Τρίπολη μετά με τον Μαγκάνα. Πού? Με την Τρίπολη. Α, θα θυσιάσει άλλους δύο βαθμούς για να παίξει με τον Πάουκ με τους βασικούς που ο Πάουκ θα παίξει με αναπληρωματικούς, αλλά πάλι είναι καλύτερα από σένα. Αφού γι' αυτό ζουν, αυτό θα του πούνε του ανθρώπου. Ναι, θα του πούνε. Όχι, του πει αυτό τίποτα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους Αργιανούς. Τι θα ήθελαν να χάσουν τιμητικά με τον Πάουκ ένα 0 και να πάρουν το τρίμπαλο τρία ποταλάκια με τον Αστέρα, ή α το περάσουν το μάτς μπορεί στον Ντούκου Κύπελλο, θα περάσουν και δύο και να καθαρίσουν τον Αστέρα. Πάντως οι αναπληρωματικοί του Πάουκ θα φουλάρουν. Δηλαδή... Πρέπει να φουλάρουν για να δείξουν στον Λουτσέσκο ότι είμαστε και εμείς εδώ. Ναι. Αν δεν δείξουν σε αυτό το μάτς, πού πάτε, δηλαδή, ρε Άπκομ και Καρέλη. Μπορεί να είναι καλύτερο για τον Άρη να παίξουν οι βασικοί όπως παίξαν τη Τσέλσι, ναι. Να παίζουν πασούλες ένα 0, ξέρω εγώ κτλ. Παρά να μπουν οι αναπληρωματικοί, ο Κίτσου, α πούμε τώρα. Που ο Τόσκα. Να... Α, και ξέρασε και τον Τόσκα. Ο Τόσκα, καλώς. Ο Πάκο έχει μια ενδεκάδα. Ναι. Ρε, Κίτσου, Τόσκα, Μαλεζά. Χατσερίδη. Ο Μαλεζάς είναι καλύτερος από τον Χατσερίδη. Μαζί μπορεί να παίξει, θα δούμε. Ναι, μπορεί ναι. Μαζί, Χατσερίδη, στα χαφ. Είμα, η Μαλεζά, Χατσερίδη, ένα γκολ θα σου κάνει ο Άρης. Θα μου κάνει, ναι. Όχι λόγω του Μαλεζά, λόγω του Χατσερίδη. Ναι, βέβαια, είμαι σίγουρος ότι ο Χατσερίδη. Όχι για το λόγο του Μαλεζά, ο οποίος είναι αδικημένος. Για να παίζει αυτό το όρθιο καρδρόνι. Να παίζει ο Μαλεζά. Δηλαδή, παίζω ρε παιδί μου, πάω, κοίταξε, παίζω, πάω, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό. Και παίζω ένα 0 και θέλω να το κρατήσω. Και έχω στον πάγκο το Χατσερίδη και το Μαλεζά. Και λες ποιο να βάλω για τρίτο στόπερ. Ποιο να βάλω τρίτο. Ποιο να βάλεις, δηλαδή. Το Χατσερίδη θα βάλω. Το Χατσερίδη θα βάλω. Ναι, θα βάλω το Χατσερίδη. Να κάνει τον πέναλτι. Δεν θα το κάνω. Να πιάσει σε κανένα κόμμα. Άκουε δεκάδα του Πάουκ δεύτερη τώρα για τον Άρη. Έτσι μπορεί να κάνει. Τόσκα. Τόσκα. Κίτσου. Κίτσου. Μαλεζά Χατσερίδη. Ρέι κάτω τα δοκάρια. Βερμπλουμ. Βερμπλουμ. Ναι, που δεν είναι Βερμπλουμ ο ένα σίγουρα. Ο Βερμπλουμ με τον Μπάσα θα βρει μπελά. Δεν υπάρχει παίκτη Βερμπλουμ. Είναι τουρίστα για μένα. Ουάρντα. Ζαμπά. Αυτό είναι δυνατό χαρτί. Καρέλη μπροστά και ψάχνω το δεύτερο το χαφ. Αν θα είναι ο Κάνια ή αν θα είναι ξέρω ξανά. Ο Κάνια μάλλον... είναι αμυντικό χαφ. Πρέπει να βάλει δεκάρι. Ποιο να βάλω εκεί. Μπορεί να βάλει το Λακμπόμπ με τον Καρέλη 4-4-2 και να βάλει του δύο. Δεν θα αλλάξω σύστημα. Δεν θα το αλλάξω. Γιατί αν τα με μικρή ομάδα δεν σου ανέφερα. Όχι μικρή, εντάξει. Μικρότερη. Μια χαρά είναι ο Άρη. Είναι μια χαρά. Μια χαρά ομάδα είναι ο Άρη. Απλά κατάλαβαν και αυτοί νομίζω μετά την ήττα από τον Μπα ότι η ομάδα του έχει συγκεκριμένο ταβάνι. Δεν πάνε για το 30-30 όπω ακούγαμε. Δεν πάνε για πρωτάθλημα. Πάνε για Ευρώπη. Να πάρουν ένα μπόντο με τον Παντελίδη. Κανονικά πρέπει να κερδίσουν τον Παντελίδη. Τόσο... Γιατί ο Παντελίδης είναι ο ανταγωνιστής τους για την πεντάδα. Ναι, πρέπει να τον κερδίσουν. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια ναι, πρέπει ναι, να τον κερδίσουν. Λοιπόν, άλλα θέματα, τι έχουμε. Καλημέρα, Βουνά. Τσέλσι, αυτά είδε. Πώς δεν τα είδε. Μάτισε, Γιώργο. Τσέλσι πλήρωσε τη μαγιά τη. Ήθελε βασικού με τον Πάοξι Τούμπα. Καθυστέρησαν εδώ και με τον Άρσεναλ. Άρσεναλ είδε που. Την κάνει Everton 5 τετατέτ και βγάζει το στόπερ ναι, και φίλε. Κάνει τον τραυματίο ναι, άλλος, φίλε, ο Έλληνας ο πονηρός, με ένα κόλο στρομπουλό, να. Στρομπουλός, ναι, αλλά βασικός, ο συνάρσεναλ, ναι. Πού πας ρε Άρσεναλ με τον Παπασταθόπουλο και ναι, τον ναι, αλλά τα έβαλε, θα τα πιάσουμε αυτά και για την Chelsea που είχε απώλεια, την πρώτη απώλεια μετά τον ΠΑΟ και αυτό λέμε ότι φίλε, είναι... είδα Liverpool. Δεν άλλο επίπεδο, άσο, τρένο, άσο, δεν, άσο, άσο, το πήρε για μένα, ούτε η City μπορεί. Εγώ έχω βάλει Liverpool, ΠΑΟ και η City είναι ένα κλικ πιο κάτω λίγο. Από πέρσι. Πήγαμε στην Πρέμιερ να ετοιμάσουμε τον Ανάση λίγο τον κόλπο. Τι κακό κάνει η Πρέμιερ. Ξεζουμίζει. Κερδίζουν κάποιες ομάδες μόνο και δεν έχουμε αυτό το σκοντάφτο, σκοντάφτο κτλ. Το Τσέλσι αυτό ήταν καλό. Και στην Ισπανία είχαμε απώλεια. Η Μπαρσελόνα δεν κέρδισε. 2-2 με τη Χιρόνα. Σοφάρισε με ένα. Ένα, ναι. Και στην Ισπανία. Και στην Τουρκία τρίμπαλο έφαγε ο Ροντρίγκες. Γι' αυτό σου λέμε είναι πώς διαχειρίζει την Ευρώπη. Φόρτωσαν φούλαραν στην Ευρώπη. Η Γαλατάκη έφαγε τρίμπαλο στη Μανίσα. Ωραίο. Λοιπόν, μια που είμαστε Αγγλία, γιατί θα κλείσουμε και με τον γκολ που έχω πάρει πολλά μηνύματα εδώ. Βάλτε περιγραφή Κουλ Ζαΐρι να γουστάρουμε τα σουσάμια. Πρίγιο MVP, ξεφωνίζουν τον Λαμπρόπουλο κάποιοι φίλοι τη ΑΕ και λένε δεν είναι για μας ο Λαμπρόπουλος. Τώρα ξυπνήσανε. Δεν ξέρω. Σκοπός είναι να το δουν πιο μπροστά. Ναι. Δηλαδή, ο Τσιγκρίσκι χθες
πάνω στο, και πεθαμένος πάνω στον Πρίγιοβιτς. Θα ήταν καλύτερος. Τον έχει τον Πρίγιοβιτς. Θα ήταν καλύτερος. Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς, μόλις είδε Λαμπρόπουλο και πώς το λένε τον Αντωνικονόμου, σου είπε: εγώ θα σκοράρω σήμερα. Μέσα του, του. Μέσα του. Άμα έβλεπε τον Τσιγκρίσκι, θα έλεγε: μου πάλι με αυτό τον Αζωραίο. Ναι. Θα πλακωθώ ο Αζωραίο. Ναι, αλλά έχει και την εμπειρία ο Αζωραίο, είναι και δύναμη. Είναι και ναι. Η ψυχολογία που σου βγάζει ο καθένα. Είναι και το μπόι, είναι και η δύναμη. Και άλλα πολλά παραδόξου, τα βάλε χαμηλά τα γκολ. Ο Πρίγιοβιτς. Και στο φόρτωμα χαμηλά. Και στο, δηλαδή χαμηλά εκτέλεση πρώτο χρόνο. Έτσι. Και ταχύτητα πλασέ στο δεύτερο. Που δεν το είχε δείξει ποτέ σε κανένα μάτς. Ναι, δηλαδή μας δίνει δύο γκολ. Τα οποία το ένα ήταν Κλάου Στυλ στα καλά του. Ναι, 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 ναι. Και, ναι, το, ναι. Και το άλλο είναι με Κωστίκο Γιώργο. Δεκαετία 80, παίρνω παραμάζωμα. Θυμάσαι καλύτερο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Άσο Κωστίκο. Του ΠΑΟΚ από πιο παλιά. Γιατί εγώ θυμάμαι από το 85 και μετά. Ναι, κοίταξε τώρα. Για το Μουσλίμοβιτς που κάποιοι πήγαν να μου το συγκρίσουν. Όχι. Είναι ημέρα και νύχτα. Παιδιά, μην συζητάμε τώρα. Ο Μουσλίμοβιτς θα σε πάρει παρακαλώ, την μπάλα, θα βγει έξω, ναι, θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο στον γκολ σεντερφόρ, τώρα μην το θυμάστε. Άσο, ο άλλο βάζει γκολ με κλειστά τα μάτια. Κλείνει εδώ, βάζει στο χέρι του και βάζει γκολ ο Πρίγκοβιτς. Νομίζω δεν θυμάμαι καλύτερο φόρο από τον Πρίγκοβιτς. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωστίκος στα χρόνια του ήταν καλύτερο. Θα μου πει με τι αλλά το στυλ που είχε. Με αυτό το δίδυμο που είχε ο ΠΑΟΚ με Κωστίκο και Δημόπουλο δεν το έχει φέτος. Ούτε ποτέ το είχε. Καλημέ... Ο Κωστίκος με το Δημόπουλο μαζί. Είναι το καλύτερο δίδυμο που έχει υπάρξει ποτέ στο ΠΑΟΚ. Γιατί θα σου πω Πέλκα Πρίγιοβιτς, Κωστίκο Δημόπουλο κτλ. Ντουέτο. Το καλύτερο ντουέτο εν ζωή που είδα εγώ είναι ο Κωστίκος με το Δημόπουλο. Το Χρήστο. Η ΑΕΚ είχε Λιβάγια Ραούχο πέρσι, φέτος δεν το έχει αυτό το δίδυμο. Πολύ καλό δίδυμο. Σπάει το δίδυμο τώρα με τον Μπόρσε. Έσπασε και στα χαφ το δίδυμο. Αλλά λέει ένας και στα στόπερ σπάει. Και στα στόπερ, έλα αφήστε ρε του αξίζει, μην του ανοίγετε τα μάτια λέμε αυτά που λέτε. Ναι, αλλά εμεί τα λέμε εδώ και μιλώντα ποδοσφαιρικά εδώ και μήνες. Εγώ είμαι κάτοικος γης, δεν είμαι πάω κι εγώ. Και εγώ είμαι αναλυτής ποδοσφαίρου και μ' αρέσει να σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε. Αλλά οι αξίζει με έβριζαν. Εμένα που τους θα έλεγα. Επίσης, παπαγιονοπουλικός είμαι, να ξέρεις. Ναι. Βέβαια. Α, δεν είσαι με Καστοριανό εσύ. Όχι. 100% ξεφωνίζω την κατάσταση γιατί η ΑΕΚ είχε μια πολύ δεμένη, στρωμένη ομάδα και τη χάλασε παρότι πήρε 20 εκατομμύρια. Ναι. 30. Και δεν την ενίσχυσε. Παπαγιονοπουλικός. 100%. Μάλιστα. 100%. Άρα, εγώ δίκιο εγώ που έλεγα πριν από μια εβδομάδα ότι μια ήττα ακόμα η ΑΕΚ στην Τούμπα θα δημιουργήσει και εσωτερική διαμάχη και θέματα εσωτερικά στην ομάδα. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε ποιο παίζει κόλαση. Καλημέρα στο Σαβίνιο, ο οποίος μας στέλνει. Ο Σαβίνιο πήγα εκεί στην ΕΚΟ στο Βεζινάρικο. Έχω καιρό να το δω, ναι, έχω καιρό. Ξέχασε το τρίποδα να πούμε ο σκηνοθέτης. Αχ, ξέρεις που παίζει ΑΕΚ τώρα. Πού? Στο Ηράκλειο. Ακούω. Τι, όφι είναι χάλια. Ναι, όχι, okay, δεν είναι, είναι μέτριος. Πήγε να παίξει ο άλλος ο Μουρίνιο της Κρήτης, να πούμε. Παπαδόπουλος. Ναι. 4-4-2 με Βουά Ραβίδη, Κοτσιανικούλη και πώς θέλει Πλατέλα στα πλευρά. Πάρ' την τριάλα σου. Από την Ξάνθη. Μουρίνιο της, της πλατείας. Δεν θα είναι εύκολο. Μουρίνιο της πλατείας Κορνάρου. Οχοχο. Άστα. Οχοχο. Άστα τώρα. Όποιος έπαιξε ανοιχτά αυτή την εβδομάδα έχασε. Το πάρ' τον Άρη, πάρ' τον Όφι, πάρ' την ΑΕΚ. Τι θες να. Έκλεισε την, τρύπα, έκλεισε την τρύπα η Άρσεναλ νωρίς, μπαμ μπαμ, πάρ' το 2-0 στο τέλος. Έβγαλε το παλτό να πούμε, το γέρο πια, Παπασταθόπουλο και τον τραυματιά. Τον έφαγες πάλι κι αυτόν, τον καλά. Έφαγες από τραυματισμό ήταν κι αυτός. Λοιπόν, πάντως στα αξιοσημείωτα μια που το ανέβασε είναι ότι κέρδισαν όλοι οι γηπεδούχοι χωρίς να δεχτούν γκολ. Καλά, καλά. Έτσι. Λοιπόν, η Wit Vision φίλες και φίλοι σας φαίνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση with Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr. Να δούμε τι λένε τώρα οι αεξίδες βασικά. Εγώ δεν περί... Και τους παοξίδες να σου πω και κάτι άλλο. Χθες οι Αριανοί δεν βγήκε ούτε ένα στην. Έσκασαν. Ε? Έσκασαν. Σαν τα λαγούμια μπήκανε μέσα να και πούμε. Και ξέρεις γιατί έσκασαν πιο πολύ, γιατί ξέρουν την ψυχολογία. Άνοιξε γραμμές. Ναι, ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Περιμένουμε παοξίδες, Αριανούς. Όχι, όχι. Αεξίδες. Αεξίδες και Αριανούς. Ναι. Μη μου την κάνουνε να πούμε κατσίκα και. Οι Αριανοί ξέρεις γιατί έσκασαν. Ναι. Γιατί δεν βγήκε ο Σεπτέμβρης και ο Πάκος πέρασε ήδη σε βαθμολογία. Τι να σκάσουνε, ναι. Έσκασαν. Μέχρι τώρα 3-3 είχαμε να λέμε. Ο Μαδάρα έτσι από πάμε στου σημάδες. Πήγε η Μπαρσελόνα της Ρωσίας ξένης στα Γιάννενα να παίξει μπάλα και σαν την ΑΕΚ τώρα. Τι πας να παίξεις ρε φίλε, κράτα τον πόντο εκεί πέρα να φύγεις. Μάθε λίγο μπάλα και στρατηγική. Με ρωτάνε αν έχει εισιτήρια στην Τούμπα. Νομίζω από σήμερα διατίθενται κανονικά τα εισιτήρια και στα εκδοτήρια. Για το ΠΑΟΚ Άρης. Θέλουν να πάνε. Ε, πώς δεν θέλουνε. Τον Άρη. Μας έλειψε. Σε έλειψε. Εμένα με έλειψε φυσικά. Ναι. 100%. Έλα. 100%. Τι, το μάτς πρέπει να θυμηθούμε τα εισιτήρια. Τι είναι. Το μάτς πότε είναι. Τη Τετάρτη. Τι ώρα. 8 πρέπει να είναι. Ωραία. Θα το τσεκάρω σε λίγο για να είμαστε ακριβώς για την ώρα. Πάρε γραμμή. Πρέπει να θυμηθούμε και τα συνθήματα. Πέρασαν χρόνια, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω να ψάξουμε να δούμε πώς. Πάρε γραμμές. Πάμε 90-90-90. Καλημέρα. Άντε να δω ρε αξίδες τώρα τι έγινε. Ο Μελισσανίδης φταίει. Ο Μάνταλος. Δεν τρέπεστε λίγο ρε το παιδάκι. Το Μάνταλο. Τον εύκολο στόχο εγώ να πούμε. Εγώ είπα 3-0 την Παρασκευή. Δεν μ' άφησε ο διαιτητής στο τέλος να το κάνω 3-0. Ναι, σε αδίκησε. Μα αδίκησε. Το είπες και εσύ το είπες έτσι. Καλημέρα, ναι. Ναι.
Τετάρτη 7. Τετάρτη 7. Πάμε. Ναι, φίλε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, Αεξής. Άνα, γεια σου. Έλα, ρε, έξι, να σε ακούσουμε. Έλα, ρε. Έλα, ρε, κουλ. Πάλι κοιμήθηκε ο Θεός. Πάλι ήσουν ατυχερός. Πάλι να πούμε η τύχη τρέχει από εκεί που δεν πρέπει. Συνέχεια τυχερός είμαι, όμως σε κερδάω συνέχεια, ρε, φίλε, έξι. Τι να σε κάνω. Συνέχεια, μα άμα δεν έχεις τον Κομίνη, μόνο έτσι μπορείς να με πάρεις μάτς. Τον Κομίνη. Και στο τελικό του ΆΚΑ τυχερός ήμουνα και χθες τυχερός ήμουνα. Αντί να δεις τα χάλια σου ότι δεν έχεις ρόστερ. Δηλαδή, ναι. Εσύ είσαι ευχαριστημένος με την εικόνα του ΠΑΟΚ και χθες. Πάρα πολύ να σου πω γιατί. Γιατί ήμουνα κακός και σε κέρδισα εύκολα. Φαντάσου να βρω κερδισμό. Κακός δεν ήσουν, δεν θα ξαγώνα. Αξί, αυτό το στυλ παιχνιδιού είναι να πούμε το σωστό. Τελευταία φορά που έπαιξες έτσι με τον ΠΑΟΚ θα τρώγες 6 γκολ στο τελικό. Να σου θυμίσω την εντεκάδα σου. Ναι. Μάνταλος έξω αριστερά στο ΆΚΑ, Μπακασέτας έξω δεξιά, Αραούχο βάλε στη θέση του Πόνσε, Λιβάγια, Σιμόες Γαλανόπουλος Χαφ και είσαι για 5-0, 6-1, 6-2, 7-3. Είχε και Τσιγκρίσκι πίσω. Ναι, είχε στο... Ναι. Άκου να σου πω τώρα δύο δηλαδή δεν είναι ασέβεια στο ποδόσφαιρο να κατέβεις με αυτούς τους αργούς στα πλευρά, στους καλύτερους μπακ του ΠΑΟΚ απάνω. Αξί, ένα λεφτό θα σε αφήσω να πεις ό,τι θες. Εσύ με ρώτησε αν είμαι εγώ ευχαριστημένος. Εγώ θα σου πω, εσύ είσαι ευχαριστημένος που ήσουν καλύτερος όπως λες και έχασες εύκολα από τον ΠΑΟΚ. Σαν απόδοση μπορούσα να παίξω καλύτερα. Σαν απόδοση. Μου έλειπε και η τύχη. Ο παράγον τύχη που πρέπει να. Η τύχη είναι με τους ισχυρούς και τους ικανούς. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ναι, 90 χρόνια όμως εσύ έλεγες ότι δεν είσαι τυχερός, άρα είσαι γκαντέμις, άρα δεν είσαι ισχυρός. Πλέον εφόσον 90 λες, θα τρέξει. Άρα για να προλάβω όλο τον κόσμο. Δεν στεναχωριέσαι για την ήττα. Πιστεύεις ότι η εμφάνιση ήταν ανταγωνιστική. Απ' την άλλη μεριά έχεις και τις ενστάσεις όμως για το πώς κατέβηκες απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με τον Ουζουνίδη και με τον Τσιγκρίνσκι, έτσι, που η αιμονή του είναι να μην τον ξεκινάει, όπως και στην Ολλανδία, όπως και στην Τούμπα. Καλά να πάθει! Δεν είναι 100% έτοιμος ο Τσιγκρίνσκι, παιδιά. Α, 100% ενώ ο οικονόμου που έκανε την Αβαβά να πούμε στην Ολλανδία. Αυτόν πήρες, φίλε, το καλοκαίρι, ως αντιβράνιες, αυτόν πήρες. Μην πέφτεις τον Ουζουνίδη. Ο Πρίγιοβιτς όταν σου κάνει γκολ στον αέρα, λες το έφαγα. Όταν σου κάνει την ταχύτητα, λες αμάν. Ναι. Ραπ κάτι για τον Παπαγιαννόπουλο. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι είναι ένας από τους πολλούς όψιμους αεξίδες, ναι, έτσι, επειδή δεν έφαγε κοτρόνια ούτε στη Τούμπα, ούτε στο Χαριλάου, ούτε στο Καραϊσκάκι, ούτε τίποτα, να θυμίσω τον κύριο Παπαγιαννόπουλο ότι ο Ντένις ο μεγάλος με τον Αδαμίδη τα πήγανε να πάρουν ένα παίκτη από το Λεβαδιακό, ζητήσανε να κάνουν δόσεις και ξέρεις τους είπε ο Κομπότης. Τι είμαι ρε ο Κοτσόβολος είμαι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άμα θέλουν να βλέπουν την ΑΕΚ του Ντέμι και του Αδαμίδη να πάνε να κάνουν μια καινούργια ομάδα και να παίζουν μόνοι τους. Μάλιστα. Έτσι, Μελισσανίδη και ξέρω ψωμί γιατί τον έχουμε... Μετά την ήττα με 2-0, Μελισσανίδη και ξέρω ψωμί. Πάντα, γιατί ξέρω ότι το Μάιο που θα έχω το γήπεδο, ναι, θα κάνουμε τα ποιο Μάιο. Εγώ λέω βάζουμε και ένα σχηματάκι ακόμα ότι αν ο ΠΑΟΚ τελειώσει με τη γραφειοκρατία θα το τελειώσει πρώτος και το γήπεδο. Α, έτσι, ναι. Έτσι, θα βάλουμε ένα στίγμα. Ναι. Ούτε στα επόμενα 50 χρόνια. Εάν ο ΠΑΟΚ τελειώσει τον Δεκέμβρη με τη γραφειοκρατία, σου βάζω στίγμα ότι θα το τελειώσει πρώτος το γήπεδο, Ιβάν. Περιμένει ο κύριος Καλαφάτης ακόμα. Την μετάταξη του Υπουργείου για το θέμα του γηπέδου έγινε 24 Σεπτεμβρίου. Δεν βλέπω να γίνεται. Αξί, πάντως χαίρομαι που σ' αρέσει η ομάδα σου χωρίς εξτρέμ και χωρίς σοβαρό backup στον πάγκο. Ναι. Εγώ θα πέσα πιο επιθετικά. Θα βάζα και το Γιαννιώτα και το Κλονέρδη από την αρχή για να σε παίξω να πούμε full επίθεση. Γιατί ο παππούς ο Βιερίνια θα έβγαζε την γλώσσα. Εσύ θα έτρωγες τετράβαλο. Τετράβαλο θα έτρωγες. Φιλιά, Αξί μου. Φιλιά, να σε καλά. Καλημέρα, επόμενος. Τρώνε παπάρε. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ χθες. Τρώνε παπάρε. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ συνολικά νομίζω Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ήτανε καλύτερο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια ο Μαουρίσιο σε όλες τους τομείς. Έτσι. Να πήρε ένα τηλέφωνο του Μουζίνο, του πήρε ευχαριστώ ο Μαουρίσιο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αξίς πάλι. Ωχ, καλώς τα παιδιά, καλώς τους. Ελάτε. Καλώς. Όχι, μια διευκρίνηση προηγουμένως είπες ότι. Δεν κράξαμε τον Μιλισσανίδη επειδή δεν πήρε τέτοιο, δεν πήρε παίχτες καθόλου και πώς το λένε, ξέρουμε για τον Πανιόνιο ότι παίζει και καλά φιλικά με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κράξαμε. Αν δεν μπαίνεις σε σελίδες σε αξίδων, μη λες τίποτα. Πώς δεν μπαίνω, μπαίνω και παραμπαίνω. Ναι. Όχι, δεν είπες, Κώστα δεν είπες, εσύ ο άλλος είπε. Α, το άλλο το παιδί, το μπράβο. Νίκος, ναι. Λοιπόν. Δεν ισχύει αυτό που λες. Σε καμία περίπτωση. Εμείς δεν ζητήσαμε να παραρρίξει τα τρελά τα λεφτά, τα 20 εκατομμύρια που πήρε φέτος από το Champions League. Θέλαμε το δώρο του ΠΑΟΚ. Το πρώτο δώρο του ΠΑΟΚ ήταν το 2-3. Τα 2-3 μην τα ρίξει για το γήπεδο. Πάρε δύο παίχτες.
πάρε ένα εξτρέμ, πάρε και ένα χαφ. Δεν πήρε ρε φίλο όμω, τι θα κάνουμε λέμε, τώρα. Αυτό λέμε. Όχι, όχι, είπε εσύ ότι οι αεξίδες δεν είχαν απαιτήσει. Δεν είπαν τίποτα. Λάθο κάνει από εκείνη τη μέρα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, δεν είπα ακριβώ το είπε. Από εκείνη τη μέρα όχι, που αποκλείστηκε. Δεν το είπα αυτό, αυτό το λε μόνο σου. Λέμε, κάνουμε κριτική και σχολιασμό στο Μελισανίδη γιατί δεν πήρε παίχτε. Δεν είπαμε ότι δεν φωνάζουν αεξίδες. Δεν πήρε παίχτε. Εγώ λέω ότι είμαι παπαγιουναπουλικό. Αυτό λέω τόση ώρα. Ότι θα φώναζα και θα ούρλιαζα. Και ξαναλέω, εσύ είπε τι λένε οι αεξίδες και τι δεν λένε οι αεξίδες. Όχι, όχι, αυτό, αυτό το λες εσύ. Ξαναγίνα την εκπομπή σου. Λοιπόν, πει να ακούσει τι είπε κανονικά. Ωραία. Αυτό είναι η ένστασή μου, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, έλεος με το παραμυθικό μήνυ. Έλεος παραμυθικό μήνυ. Τι δηλαδή, έλεος, ρε φίλε. Πού ζεις, αγόρι μου. Πρωτάθλημα με έκλεψες. Πού ζεις, παλικάρι μου. Πού είσαι, σ' άλλο πλανήτη. Πήρε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά στα δικαστήρια. Ελαίο κομίνι. Τι θε να τα ξαναλέμε. Τι να δω, ρε φίλε. Τι να δω, δεν βλέπεις ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Ποια τρία λεπτά, βρε. Ποια τρία λεπτά τώρα μου γυρίζει τα μυαλά τώρα, πραγματικά. Μα θα γυρίζουν τα μυαλά. Ναι. Έχεις την ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Βάζουν όλος ο κόσμος κανονικά γκολ όπως ο Πάου και τα μετράνε. Μόνο κομμίνει στο. Ποια Ευρώπη, σε, για πες με ένα παράδειγμα. Προχθές. Το με τη Λεβάντε. Ναι, ναι, το ξέρω, το είδα, offside είναι. Το μέτρησε. Offside είναι και ο Λιβάη για χθες. Το μέτρησε τον γκολ. Το μέτρησε τον γκολ. Ποιο δεν μέτρησε κανένα γκολ. Δεν υπήρχε γκολ. Εχθές ο Λιβάγια που έκανε συμμετοχή και μόνο που έκανε συμμετοχή ήταν offside. Μπήκε βρε γόρι μου γκολ. Μπήκε γκολ. Ενά έπρεπε να μπει το γκολ για να το ακυρώσει και να το συμπληρώσει. Δεν έπρεπε για να μπει το γκολ και είναι offside από εκεί. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα. Συμμετοχή του Λιβάγια, παπ κατευθείαν offside. Βεβαίω. Ναι, τόση ώρα ο φίλο αξίζει μα είπε για την ομάδα τίποτα. Είπε άμα γκρινιάζουν δεν γκρινιάζουν. Ναι, αυτοί τώρα φοβούνται το τσιμέντο από το Μελισσανίδη. Δεν είπα τίποτα για την ομάδα. Πάμε επόμενη. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώ το να. Καταρχάς δεν λέει κανείς το εξής. Ποιο? 11 φάσεις περίπου οριακές offside τις έπιασε όλες ο επόπλης. Ναι, εδώ θα... στην Ελλάδα αν φώναζε στο Καραϊσκάκι ή αν φώναζε στη Τούπα παραπάνω με Έλληνα διαιτητή, τι θα γινότανε? Ο Έλληνας διαιτητής, ρε φίλε, πάει στην Ένωση, του λέει ο πρόεδρος της Ένωσης, ξέρεις εγώ είμαι φίλος με τον τάδε πρόεδρο, θα σε ανεβάσω. Κανόνισε να είσαι καλό παιδί. Ο Έλληνας διαιτητής είναι χειραγωγημένος. Ναι, αλλά στέκεται στο βοηθό. Μήπως να φέρουμε τους βοηθούς, λέει ο φίλος, γιατί αυτοί δεν κάναν διαφορά. Και αυτοί κρίνουν. Ακούστε, ο διαιτητής και η Λάισμαν περάσαν απαρατήρητη. Σήμερα μιλάμε όλοι για ποδόσφαιρο, για τις φάσεις που γίνανε στο παιχνίδι και δεν ασχολείται με κανένα όνομα διαιτητή. Φύγαμε, ωραίος. Ή επόπτη. Φύγαμε, ωραίος. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Είναι ξένος, δεν υπάρχει δόλος, άρα δικαιολογούμε και το λάθος. Ο Έλληνας θεωρείται λαμόγιο, ο ξένος και λάθος να κάνει θεωρείται ότι είναι ανθρώπινο το λάθος του. Αυτό είναι. Από το εξωτερικό και μας παίρνουν τις δουλειές. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς το. Να. Χρήστος από Μελβούρνη. Έλα Χριστάρα, έλα γόρι μου. Ναι. Λοιπόν, επιτέλους κάποιος μίλησε για τη διαιτησία, γιατί εγώ έσκασα με το διαιτητή εχθές. Ήταν κακός διαιτητής. Κακός διαιτητής. Ένα εύκολο παιχνίδι, έκανε πολλά λάθη στο πειθαρχικό κομμάτι. Κακός διαιτητής. Στο λέω εγώ. Και τα λάθη του ξεκίνησαν από το 7 που δεν δίνει κίτρινη κάρτα στο Μάτρο. Ποιος ήταν ο Γαλανόπουλος που κάνει ατάκληση. Έπρεπε και ο ΠΑΟΚ να φάει 2-3 και 6-7 κάρτες. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μαρκαρίσματα με τις τάπες είναι επικίνδυνα. Ακόμα και αν δεν σε βρουν είναι κάρτα. Άστε το παραμύθι. Πήγε να το κάνει δημοσιοσχετίστηκα. Φοβήθηκε μήπως με τις κάρτες δημιουργηθεί θέμα. Ναι, τον ναι. εαυτό του προστάτευσε ο διαιτητής. Πάμε παρακάτω. Πάντως ο βοηθός ήταν πολύ καλός. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είχε ούτε νόσης ούτε τίποτα. Έβρεπε το offside, το έδινε. Συνέχισε, φίλε, ναι. Στη φάση με τον Πίσες Μπαρ, τρεις παίχτες γκρεμίζουν τον Πίσες Μπαρ στη γραμμή του περιοχής. Δεν δίνει φάουλ. Δεν δίνει φάουλ. Δηλαδή αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό δείχνει ότι προσπαθεί να βοηθήσει κάποιον. Δεν ξέρω, βοήθησε την ΑΕΚ όσο μπορούσε. Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω, ότι βοήθησε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπαιξε έδρα πάντως, έτσι, δεν επηρεάζει. Δεν έπαιξε έδρα, ναι. Τα φάουλ τα έδωσε 60-40 στην ΑΕΚ και τις κάρτες έπρεπε να δώσει 60-40 την ΑΕΚ και δεν τα έδωσε. Έπρεπε να δώσει ΑΕΚ. Ναι, ουσιαστικά αν ήταν Έλληνας θα λέγαμε κουφάλα, είσαι να πούμε με την ΑΕΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και η αλήθεια για τον ΠΑΟΞΗ είναι ότι μετά από χρόνια μπορεί να πει αυτός σε ομάδες του ΠΟΚ ότι φίλε επένδυσε αν θες να βάζεις τα γκολ και να μην τα ζητήσεις. Αλλά θέλω ξένο διαιτητή γιατί δεν θέλω να είναι χειραγωγημένος από τον εκάστοτε πρόεδρο της ΚΕΔ, της ΕΠΟ και τον κάθε λιμοτάγαρο πρόεδρο ενώσεων. Λιμοτάγαρο κανονικό. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς ονα.
Καλημέρα, φωτιάζεις από όλο πόντου. Καλώς αγόρι μου. Κωστάκι μου, αγόρι μου, σήμερα θα σκίσουμε, πες μου. Σήμερα έχουμε ετοιμοπόλεμος. Έχω από το φίλο σου το Σταύρο, έχεις χαιρετίσματα το λεκτρολογικά ναι, ναι, ναι. Του 6 Μαρτίου. Ναι, ναι. Τι μου έδωσε το Κεμετζέ, το φίλο σου ο Σταύρος. Σου έδωσε ένα Κεμετζέ, βρε ηλίδια, για να κάνεις τζάμπα διαφήμιση. Έχω τα κουδούνια τώρα πια εδώ. Για τα εξήδες. Κούλη, μαζί σου γόρι μου εγώ. Σ' όλους πόντου είμαστε τα αδερφάκια από την πόλη. Έτσι βεβαίως, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Βέβαια, μαζί είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί θα μα βγήκε ο Κωνσταντιανός, αλλά δεν μπόρεσα να έρθω. Θα κάνω και γκάλοπ το βράδυ. Ποιο έχει πιο πολύ μυαλό, ο Φωτιάδης ή ο Ζάμπα. Να δούμε ποιο θα βγει. Αυτό θέλω. Θέλω να έρθει πολύ. Θα σκάσω, μην πιω ένα καμπάρι σόδα. Ναι. Αγόρι μου εσύ. Άρα τι σε περιμένει, Κωνσταντιανέ. Έχω και κασκόλ. Εξαφανίστηκε ο Κωνσταντιανός σήμερα. Εξαφανίστηκε, έτσι έχασε το στίγμα περπατώντας. Δεν τον είδα, έχασε το στίγμα. Έχασε το τραπέζι. Σε χαιρετώ και στακώ. Φύγε. Το βράδυ τα λέμε 8.30 ώρα. Φύγε. Αυτό είναι πόντιο που δεν λειτουργεί το 1 τέταρτο το κεφάλαιο, λειτουργεί το 1 δωδέκατο. Του Φωτιάδη. Του Φωτιάδη, η μορφή όμω. Είναι από του πόντιου που είναι. Φιλότιμο όμω. Και η πίσω μηχανική, η μπροστά έχει φλάτζ. Πάει. Καμένα και... λάδια. Ναι, λάδια καμένα... τρέχουν. Ναι. Παοξίδες δεν βγαίνουν σήμερα. Τι να βγει ο Παοξίδης. Τι να βγουν, από κέρδισα στο Ρελαντί την ΑΕΚ. Ναι. Ο Παοξίδης θα βγει στο κλάμα. Στο κλάμα. Ο Παοξίδης στη χαρά δεν βγαίνει, στο κλάμα θα βγει. Κλάμα δώστου, αδικία δώστου. Καζατζίδη πάει. Δώστου. Πάει. Ξανθόπουλο δώστου. Πάει που πει το Αχιλλέα το Σάββατο. Πάει, ναι. Πρέπει να βάλει κάτι ροκ. Ναι, ο Παοξίδης γενικότερα αν δεν αδικεύεται, δεν τρελαίνεται. Αν δεν τον αδικώσουν. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, βίλε. Λοιπόν, όχι, σταματάμε λίγο γραμμές, διαβάζουμε λίγο μηνύματα για να μην χάνουμε την μπάλα. Και ένας φίλος στέκεται στο κλέψιμο που είχαμε στην Σουηδία. Είναι στη Σουηδία ο Αχιλλέας. Κλέψιμο. Χθες είχαμε Αίξο Χόλμης Χάμαρμπι. Δεν παρακολουθώ. Ναι, έβαλε γκολ η Χάμαρμπι κανονικά. Εκτός έδαση ήταν ντέρμπι τίτλου. Ο νικητής έπαιρνε και το πρωτάθλημα πάλι. Σαν του ΠΑΟΚ. Δεν μέτρησαν πεντακάθαρο γκολ της Χάμαρμπι. Έτσι. Το πήρε το πρωτάθλημα λογικά η ΑΕΚ στο Χόλμη. Του τσιμέντωσε Μελισανίδης και εκεί τι έγινε. Σέβαλε Αγέτη Ηρακλής. Τσιμέντο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους σηκωμένους φίλους του ΠΑΟΚ. Οι Παοξίδες είναι χαλαροί, είναι πάνω στο άλογο σήμερα. Δεν ασχολούνται, πήραν τον τέρμι. Θα βγουν στο Καραϊσκάκι, μόλις φάνε κανένα γαργάρα, καμιά διαιτησία. Και θα ξεφωνίζουν. Λουτσέσκο, τι κατέβασε. Θα λένε, θα θυμηθούν τον καφέ που ήπιε ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη μετά την πίπα. Σου λέει τώρα ρίξαμε 3-2 και αντίστοιχα. Πάρε μια γραμμή μέχρι τώρα. Μια τελευταία για να πάμε και στο χορηγό. Έλα, ναι. Έλα, βίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Μάκη από Καβάλα, τρικλητής. ΑΕΚ. Οι αεξίδες θα βγουν όλοι. Έχεις άσπρο ταξί ή πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Κάτσε. Δεν θα δείξει τίποτα. Γκρι, επαρχία. Α, είσαι επαρχία. Α, είσαι αγοραίων, αγοραίων. Πας τα πτώματα δεξιά-αριστερά. Όχι, ταξί, δεν υπάρχουν αγοραίων πλέον. Στάσου, έχει δύο χρώματα η Καβάλα. Το πορτοκαλί που μου αρέσει εμένα και το γκρι. Η Καβάλα έχει δύο χρώματα. Δύο χρώματα. Γιατί έχει δύο χρώματα η Καβάλα. Κόκκινο και άσπρο, γιατί είναι στη διαδικασία εδώ και 6-7 χρόνια να αλλάξει χρώμα. Από κόκκινο σε άσπρο. Μέχρι να το πάω. Ασύστα, θα τα βγάλετε μπλε. Γιατί ρε φίλε το κόκκινο, ωραίο είναι, γιατί. 7 χρόνια μαλώνουμε, ρε. Κόκκινο ή άσπρο. 7 χρόνια. Μιλάμε τώρα για κατάδια. Ναι. 7 χρόνια μαλώνουν. Τι χρώμα θα έχουν τα ταξί. Στην Καβάλα. Έλα. Εξή. Πάμε να μας πεις για την ομάδα. Έλα. Γιατί πάω οξύδες δεν βγαίνουν σήμερα. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω λίγο, πέρα από τα αγωνιστικά, πάνω κάτω από το φωνό, αυτά που είδατε, που δεν σχολιάσατε εσείς είναι το πανό. Ποιο πανό. Καλά, το ίδιο ανεβάζει και άλλοι κάτω. Δεν θα σχολιάσουμε αυτά τα παδικά. Δεν είναι σαν και δουλειά μας. Δεν είναι κομμάτι δουλειά μας να ασχολούμαστε με τα πανό των οπαδών, έτσι. Και οι άλλοι μπορεί να πούνε είστε ντροπή της Μακεδονίας γιατί ήρθε ο άλλος ο χορηγός εδώ και χίλια δυο. Και οι άλλοι, άμα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και οι αεξίδες τα ίδια κατεβάζουν κάτω, ίδια πανό. Τι σε εσάς τον πείραξε το βίλο. Και αν θυμάμαι καλά, τα σχολιάσατε αρνητικά και καλά κάνατε. Κάτι ανάλογα τη ΑΕΚ. Φίλε, οτιδήποτε έχει να κάνει με προσβολή των ανθρώπων, γενικότερα είμαστε κατά. Εγώ είμαι υπέρ. Υπέρ εσείς, εντάξει, οκ. Δηλαδή τώρα το ότι προσβάλλανε οι Παοξίδες, με αυτούς πάνω όχι όλοι, έτσι, με αυτούς το ανεβάσαν. Εντάξει ρε φίλε, τι έξω γήπεδο είμαστε ρε φίλε, κάτσε εσύ όταν βρίζεις ΠΑΟΚ Μακεδονίες και δεν συμμαζεύει, τι κάνουμε τώρα. Στην πόλη του kickbox ρε φίλε, στην πόλη των μπράβων τώρα στην Καβάλα, εσένα σε πείραξε. Ναι, αυτό σε πείραξε τώρα.
Λοιπόν, καλημέρα. Φύγε, καλημέρα. Καλή δουλειά, καλημέρα. Λοιπόν, η Wit Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix, φίλες και φίλοι. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση πάντοτε Wit Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Δείτε κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια, όπως το Χαμένοι στο Διάστημα, μια τρελή οικογένεια, και Lemony Snicket, μια σειρά από ατυχή γεγονότα, κινούμενα σχέδια, κυνηγή τρόλ, ήρωες με πιτζάμες, αρχηγός από κούνια, όλα αυτά μια προσφορά της Wit Vision. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο, και επιστρέφουμε και με Ευρώπη, να δούμε τι έγινε Ισπανία, Αγγλία, γραμμές, Ιταλία, γραμμές, και με γραμμές, αφού δεν βγαίνουν παοξίδες. Μόνο αεξίδες βγάλαμε τώρα, δεν το κατάλαβες. Αεξίδες είναι σε όλη τη γη, δεν έχει αεξίδες Ολυμπιακούς, ούτε η Φλόρη Αριανή βγήκαν. Δεν βγαίνουν σήμερα, αφού είναι τέταρτη τώρα, πέμπτη, δεν ξέρω τι. Πάμε, καλημέρες. Και αλλά και ο Σεπτέμβριος έχει να δώσει πολύ πράγμα και φυσικά πολλές κληρώσεις μετρητών και αυτοκινήτων στο Regency Casino. 28 Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Corsa. 29 Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Crossland. Πώς το κερδίζετε, είναι απλή διαδικασία. Φέρνετε απλά στην είσοδο τους λαχνούς συμμετοχής. Πολύ πράγμα από κληρώσεις λοιπόν κάθε μέρα γενικά. Από πού να αρχίσεις, Δευτέρα έχουμε Super Monday με 3.000 ευρώ. Τρίτη, Τετάρτη από 500 ευρώ δύο κληρώσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 3.000 ευρώ ανακλήρωση. Είναι πολλά τα λεφτά. Εμείς μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ανοίγουμε πάλι γραμμές 90-90-90. Τον διαιτητή του Γεστράνιος τον αποθεώνουν τα ΜΜΕ τα περισσότερα. Δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι. Δεν μ' άρεσε, γιατί αν ήταν Έλληνας, ναι, θα το λέγαμε ότι τα φάουλ τα έδωσε στην ΑΕΚ. Δικαίως θα το λέγαμε. Και ότι τις κάρτες, ναι, έπρεπε να τις δείξει και σε επέκταση του ΠΑΟΚ λιγότερες. Ναι. Μεν, αλλά και περισσότερες σε επέκταση της ΑΕΚ. Αλλά μόνο και μόνο επειδή μια είναι φορά, ξένος, μόνο και μόνο επειδή είναι ξένος. Φορά, πρόσεξε τι έχει κάνει, μόνο το που λένε και στράνιους. Σε δύο φάσεις δεν εφαρμόζει ναι, okay, το πλεονέκτημα. Ναι, δεν έκανε τίποτα παραπάνω από ότι ένας μέσος Έλληνας διαιτητής. Αλλά μόνο και μόνο επειδή το λένε για στράνιους, πρόσεξε, έχει αλλάξει τη στάση του τύπου, τη στάση του πάγκου, Φλόρι, τη στάση των προπονητών, τη στάση του κόσμου, Φλόρι, τη στάση ολονών, μόνο και μόνο επειδή το λένε για στράνιους. Στην τελική ρεση Κωνσταντίνα το πάμε έτσι. Φλόρι. Φλόριξε, Φλόρι, τι να σου πω, λοιπόν, 90-90-90. Σε μια αντεπίθεση της ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, ή του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Ναι. Καραμπινά το πλεονέκτημα, πρέπει να το αφήσει και μετά να δώσει κάρτα στον παίκτη. Μου φαίνεται ότι της ΑΕΚ ήταν η επίθεση. Ναι, τέλος πάντων. Ο Γεστράνιος δεν έκανε κάτι αμαναμάν, έκανε τα τυπικά του. Αμαναμάν δεν ήταν καλό σου βοηθό. Φάση αμαναμάν. Δεν έγινε. Τι ναι. φάση έγινε αμαναμάν. Το κέρδος είναι το, επειδή το λένε Γεστράνιους, και η στάση όλων μας απέναντι στον διαιτητή ήταν διαφορετική. Έλα, του τύπου. Εσύ, εγώ. Έλα, ρόμπα, ο προπονητής. Ρόμπα είναι. Ρόμπα είναι, λέει. Ρόμπα είναι ο διαιτητής. Λοιπόν, πάμε στα 30 λεπτά. Και ρόμπες περισσότερες αυτοί που δεν το κριτικάρουν. Ρόμπες. Τον αποθεών σου λέω εσύ. Βρε ρόμπες. Όλα τα ΜΜΕ λένε Γεστράνιους, ψεγάδια σου. Όσοι λένε το διαιτητή άριστο είναι ρόμπες. Λοιπόν, πάμε, θα βγάλουμε κανένα παόξι μέχρι τις 10 λες. Τι με νοιάζει εμένα. Είναι αραχτή, πώς δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Είναι αραχτή οι πολυθρόνες τους και βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει χωρίς να φορτσάρει, χωρίς να παίζει καλά, εύκολα και τα ντέρμπι. Αυτό βλέπουν οι παόξι. Πάρε κανέναν κόσμο. Θα πάρουμε τον κόσμο. Λοιπόν, το βγει ο παόξι, άμα φάει κανένα μπουλκουμέ στο Καραϊσκάκι. Θα βγουν όλοι τότε, θα ουρλιάζουν. Ωραία. Ο αεξής... Άρα εμείς τι θέλουμε. Σαν εκπομπή. Εγώ θέλω να κερδίζω ΠΑΟΚ. Δε... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Μα ακούνε, είναι σαν τρατσοράκι, ακούνε. Δεν νοιάζει. Απλά ακούνε τους αεξίδες και ειδονίζονται πρωί-πρωί-πρωί. Λοιπόν, άκουσε με λίγο κάτι. Οι αεξίδες ουρλιάζουν, φωνάζουν γιατί δεν βάζει τον Τζιγκρίνσκι. Ο οποίος έπαιξε με Πανιόνιο και δεν τον έβαζε με Άγιαξ και με ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ναι, αυτό δεν είναι το μόνο την κριτική. Ναι. Εντάξει. Έχει ολόκληρη η ερωτελεστία κριτικής. Ναι, γιατί τώρα, δεν παίζει ο Τσιγκρίσκι. Η ώρα για σπορ τώρα, ναι, σιγά τη φυλάδα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει, εκφράζει φίλου Σάκ. Πάμε γραμμέ. Έλα, σιγά καλημέρα. Τη φυλάδα, μωρέ τώρα. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Ναι. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Καραφλομπίλ πρώην Αίγυπτος. Καλώς ο Καραφλομπίλ, ρε. Καλώς τον. Τώρα τι ομάδα είσαι όμως. Άστα να μιλήσει. Όχι, όλα είναι φύλαθλος. Φύλαθλος, ναι. Θα πάθει κανένα έμφραγμα. Ευχαριστώ να βλέπω το ποδόσφαιρο χωρίς να έχω παδικά γυαλιά. Εντάξει, το δεχόμαστε Καραφλομπίλ. Και το απολαμβάνω. Λοιπόν, για κάποιον που πήρα εκδί πιο πριν, που κατηγόρησε τον κύριο Παπαγιανόπουλο, ναι, και μίλησε για διαφορετικές ΑΕΚ, Ντέμι και... Ναι. Θέλω να πω και σε σένα και στον Κωστή. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Αν ένας από αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα η ΑΕΚ θα μπορούσε να βρει έστω εισιτήριο για να τη δει στην ΑΕΚ του 6-7 και του 7-8. Θα σου πει κάποιος ότι και οι άλλες οι ομάδες είχαν καλύτερο ρόστερ τότε. Αυτή θα είναι, ναι, η απάντηση. Ναι, ναι, γιατί το λέω όμως. Ναι. Πόσα λεφτά έπαιρνε ο Ζούλιος Σέντερ, ξέρεις, τον καιρό που υπήρχαν και λεφτά. Βρε, μη συγκρίνεις τώρα εποχές. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές, ναι, ήταν πιο εύκολες εποχές, αλλά είχε πιο φθηνό ρόστερ.
ναι, και πιο καλό ρόστερ. Ο Μπλάνκο πώς θα έπαιρνε. Άλλα 250. Δεν έπαιρνε πολλά. Ακούστε κάτι. Ο ναι. Μελισσανίδης επενδύει πιο πολύ εξωαγωνιστικά. Ωραία. Τέλος. Τελειώσαμε. Άμα φέρουν ξένους διαιτητές την έχει. Βαμμένη. Να μην πω τι. Και γι' αυτό είναι πρώην. Όταν εγώ στέκομαι σε ένα δεν πανό. Δεν θα έχει πίσω. Τώρα. Δεν... Ναι. Ναι. Όταν εγώ στέκομαι πίσω από ένα πανό. Το 2008. Που λέει όχι πρωτάθλημα στα χαρτιά. Συνεχίζω να στέκομαι πίσω από αυτό το πανό. Έφυγες, καλημέρα. Να είσαι καλά, Καραφλοπίλη, δεν είχαμε καλή σύνδεση. Αυτό ο Φαλακρός εκεί που μοιάζει με τον τριπλοσάγωνο. Ποιον δημοσιογράφο που του μπουζουριάσανε. Από το Φιλελεύθερο, μάλλον, ναι, νομίζω. Πως τι είναι. Έκανε ο Φιλελεύθερο, τι έκανε. Είχαμε θέματα μπουζουριάσματα. Αν δεν μπουζουριάζει ο δημοσιογράφο, όταν τον μπουζουριάσει είναι μεγάλη τιμή. Τώρα τι έπαθε αυτό ο χοντρό, τι φωνάζει. Ναι. Φωνάζει, τι φωνάζει. Πάμε καλημέρε, έλα να ακούσουμε τον επόμενο φίλο. Δημοσιογράφο που δεν τον έχω κάνει μήνυση. Δεν τον δίραν, δεν τον κάναν αγωγή, τι δημοσιογράφο. Σπλάκα. Ναι, έλα φίλε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γλυκά. Καλό στο γλυκό το αγόρι, ρε. Καλό. Άντε και ένα παοξή να μιλήσουμε για μπαλίζα, γιατί οι άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Είπα να σπάσω το ρόδι, ρε παιδί μου, και να μην ανησυχείτε. 7 εξίδε έχουμε βγάλει ω τώρα, του μετράω εγώ. Βρε, άμα δεν πα, πάπα βγαίνει ο παοξή. Άμα δεν είναι για να κλάψει. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ξέρουμε όλοι μα και το βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι κακό. Ναι. Δηλαδή μέτρος. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι τρίτη, τετάρτη, την πέμπτη ακόμα δεν την έχει πάλι μέσα. Σωστό. Τουλάχιστον στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, αλλά Νικόλα μου, Νικόλα, συνοπαδέ, δεν χαίρεσαι όμως που κερδίζω παρότι είμαι κακός, όλα τα μάτς. Φαντάζομαι να βάλω τετάρτη. Μόλις φας καλά τρίμπαλο στο Καραϊσκάκι. Ποιος θα φάει τρίμπαλο, τρελός. Ποιος θα φάει τρίμπαλο. Φας καλά χει στο Καριλάου. Ποιος θα φάει τρίμπαλο στο Καραϊσκάκι. Εδώ είμαι, σε βάζω και σε ένα τραπεζάκι. Έλα. Ναι. Επειδή όμως ο Σιμίτης λέει ότι έχουμε ποιότητα. Έτσι, την έχεις. Ποιότητα. Την πατάμε την μπάλα μέσα και κάνουμε το 2-0 με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, φίλε Κοσμή, εγώ περίμενα να πεις κάτι το οποίο δεν το είπες. Δηλαδή, είδαμε το κουτσάρισμα εχθές του Ζουνίδη, ναι, ο οποίος έκανε αντιεπαγγελματικό κουτσάρισμα εκθέτοντας και τους ποδοσφαιριστές. Και αντιεπαγγελματικό στήσιμο. Το είπε όμως, το ναι, είπε, ρε Νικόλα, είπε ότι δεν κατεβαίνεις έτσι, το είπε. Δεν κατεβαίνεις με ναι, τέτοια αφέλεια. Ναι. Πρόσεξε όμως, δεν κατεβαίνεις με τέτοια αφέλεια. Εννοεί ότι εκθέτει τον εαυτό του, όχι, εκθέτει τους ποδοσφαιριστές του ΑΕΚ, της ΑΕΚ και του Μελισσανίδη. Και τον Μελισσανίδη. Ήρθε ο Μελισσανίδης, ο φιγουρατζής, στην Τούμπα να παίξει ανοιχτά Μπαρτσελώνα, η μεγάλη ομάδα. Με τον Μπάτζερ ναι, να πούμε στις στέρνες του και θα έτρωγε 4. Και με τον Πόνσε κορυφή, λες και εγώ έχω του Καβάνη. Λοιπόν, ναι. Και με τον Πόνσε. Ο Ζουνίδης λοιπόν ήρθε μέσα στην Τούμπα, σαν πρωταθλητής Ελλάδος, με αφέλεια για να δείξει ότι κύριε, αυτή είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Η μεγάλη ομάδα και που παίζει μπάλα με την Τούμπα. Ναι. Και πέρα ότι δεν έβαλε τους αθλητές, γιατί στα φτερά ήταν το θέμα, κάνει και το λάθος και βάζει τον Πονσέ μπροστά να τρώει τα μπουνίδια με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο και τραβάει τον Λιβάγια δεκάρι, πίσω, ο οποίος Λιβάγια ναι, είναι μανούλα για να παίξει μπροστά και να σπάσει μπάλες δεξιά-αριστερά για να πάρουν και τα μπουνίδια. Βέβαια, τον έβαλε δεκάρι, βέβαια. Ωραίο. Έτσι, λοιπόν, αυτό εμένα μου δείχνει ότι ο Ζουνίδης θέλει να βγάλει τη χρονιά στην ΑΕΚ και να έχει άλοθη σε τέτοια κοτσουάρια. Γιατί εμένα δεν με έχει συνηθίσει ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε σε καμία ομάδα να είναι να πούμε να τραβάει απ' έξω τον εαυτό του και να εκθέτει τους άλλους. Νικόλα, η χρονιά για την ΑΕΚ έκλεισε για μένα. Πήρε το βγήκε ο Μίλου Σάμπερ Λίγκ. Γεια σας. Τελείωσε η χρονιά της ΑΕΚ. Και του Άρη θα τελειώσει μόλις σου πάρει η νίκη. Μπάι Νίκο. Θα λέμε Νικόλα, πάμε γρήγορα λίγο ζουμερίνα σε παιδιά τώρα προφανώς ξύπνησαν παοξίδες. Ήταν άνετοι, πανηγύριζαν χθες, τώρα βγήκαν. Έλα, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πώς θα σπάω, τι. Να, είδε σου, ξυπνά ναι, μετά τις 9. Αλλά το αξίζει μετά τις 9, ξυπνά. Κερδίσανε, κερδάμε, ρε Κώστα, τι να κάνουμε, ναι, να το πανηγυρίσουμε λίγο. Θέλουμε, έλα, φίλε. Κερδίσαμε και ξυπνάμε πιο αργά σήμερα, μα το πιο άνετοι. Να, μπρα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει κάτι πραγματάκι, αν είσαι τώρα για τον χρόνο. Ο ΠΑΟΚ, όπως λέμε όλοι, ήταν μέτριος χθες. Ωστόσο, αυτή η μετριότητα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το. Την κούραση και τα συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σωστό. Και τα rotation που κάνει και θα συνεχίσει να κάνει. Η ΑΕΚ σε βοήθησε με το παίξιμό της το αφελέστατο να σταθείς καλύτερα. Σαφώς, σαφώς. Δηλαδή σαφώς. Η ΑΕΚ για μένα ήταν ασεβέστατη. Ναι. Θα λες και έπαιζε με μια μικρή ομάδα από τον Πανιόνιο στο ΆΚΑ και εγώ το πρόλαβα το προγνωστικό την Παρασκευή το βράδυ στο ΑΡΤ.
λέγοντας η ΑΕΚ στα ντέρμπι με 4-4-2 με δεκάρια εξτρέμ ανάποδα πόδια θα φάει φάπες. Καλά, το δώσαμε και ίδιο και εδώ το έδωσες. Ναι. Θα χάσει. Η ΑΕΚ το είπα, θα χάσει. Ναι. Και κανένα δύο φάσεις που πήγε να κάνει τις έκανα πολλά που κάνεις. Ένα που κάνει το φάουλ εκεί που κάνει την παλιά ομάδα και ένα που κάνει την παλιά ομάδα που το βρήκατε τόσα λεφτά. Τόσα λεφτά σας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Να, 500 ευρώ να πάρεις να πούμε φαγητά και εσύ να πάρεις τα μακαρόνια στο κάτω ράφι να πούμε που έχεις κουλίκια μέσα να πούμε. Το γκάνιας πήρατε. Εχθές ωστόσο, εντάξει, δεν παίξαμε τόσο ομαδικά. Χθες πιστεύω μίλησε ποιότητα Πρίγιοβιτς. Το μάτι το πήρε, το πήρανε. Και όχι μόνο ενέργεια. Ποιότητα του Πρίγιοβιτς και ποιότητα του Μαουρίσιο μίλησε που ήταν πολύ καλός. Και ποιότητα και πίσω, Μαουρίσιο, Βαρέλα, πίσω, ναι, τον μπακ μας. Φίλε... Ο Βαρέλα, εντάξει, για τον Βαρέλα δεν χρειάζεται να λέμε. Ο Βαρέλα είναι σταθερά πολύ καλός. Ο καλύτερος στόπερ στο πρωτάθλημα. Εγώ τον είδα και με την Τζέλση, τον Βαρέλα τον έσβησε. Ο καλύτερος στόπερ στο πρωτάθλημα. Φίλε, εγώ ένιωσα χθες χωρίς πλάκα μετά πολλά χρόνια. Πώς ήταν ο Ολυμπιακός πριν 10-12 χρόνια που είχε τους παιχταράδες και χωρίς να παίζει μας έβαζε 2-3 γκολ και δεν καταλαβαίναμε πώς χάναμε παρότι παίζαμε μπαλίτσα. Έτσι ένιωσα χθες. Και νομίζω ότι είναι σημάδι τίτλου του χθεσινού. Για τον Ολυμπιακό που λες, αυτό που μου λείπει από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν διορθώστε να κάνω λάθος, είναι ότι ενώ έχεις καλούς παίκτες, καλή ομάδα, ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει αυτό που είχε ο Ολυμπιακός όταν είχε καλές ομάδες που έμπαινε μέσα θέλει και ομάδες χρόνο, τύπου Τρίπολη, τις έπνιγε. Τις έπνιγε τρίπαλο, τετράπαλο. Είχε και τα κοράκια, άστο, άστο. Είχε και τους επόπτες, τα offside γινόντουσαν γκολ, άστο, άστο. Μην την ψάχνεις για τα τρίπαλα. Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Και ένα τελευταίο, με τον Άκπομ τι γίνεται, παιδιά. Θα το δούμε την Τετάρτη. Αν δεν το τι δούμε, γίνεται. Εγώ υπόσχομαι. Δεν εάν δεν το δούμε, υπόσχομαι την Τετάρτη συνέντευξη που να κάνω ερώτημα μόνο για τον Άκπομο στο Λουτσέσκο. Του πω τι έγινε, παιδιά. Πείτε μα. Γιατί το λέω, γιατί τον πήρε. Στα ευρωπαϊκά μα τον έβαλε αλλαγή. Τον έβαλε και με αφού μα έχετε δεκτικά, πει εδώ στο off the record και... ότι πονάει η μέση του. Να το δούμε, θα το ρωτήσω. Τον πονάει η μέση του να ξέρουμε τι γίνεται. Ο πέμπτο πόντιλο να πούμε είναι εφθαρμένο. Το ισχυακό νεύρο βάρα έτσι είπανε αυτοί. Πού είναι ο Καστοριανό αυγή, εντάξει του πήρα το τραπέζι ένα-ένα είμαστε. Εντάξει μία ή άλλη. Επόμενη γραμμή. Θα βγει. Άντε να δω, άντε γιατί θέλει να γελάσει ο κόσμο. Θέλει να τον ακούσει. Έλα, καλημέρε. Και μην βαράτε το μάνταλο αεξίδε. Το εύκολο θύμα βρίσκεται. Το παιδί είναι χαμάλι. Καλύτερο παίξάκι. Το δεκάρι σου το έκανε χαμάλι για να καλύψει τα κενά σου. Να πούμε. Καλύτερο παίξάκι είναι ο μάντρο. Αυτό ο Λιβάγια, ο Τσιγκρίς και τρει-τέσσερι. Με τον άλλο τον βρωμοποδαρά, τον Μπακασέτα να πούμε. Κάλατε την ΑΕΚ αργή. Τα γάρια. Καλημέρα. Ναι. Σα έβρισε, σα έλουσε. Α, τα γάρια. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλά, μαυρίζουν, εντάξει, εμείς τώρα πηγαίνουμε και γήπεδα, βλέπουμε και τα μάτια από κοντά. Τώρα μαυρίζουν το μάνταλο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Μαυρίζουν το μάνταλο, ρε. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή τους. Μακράν. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για αυτό. Επειδή έσπασε την μπάλα, επειδή δεν τσούνταρε και τέτοια. Κωστά, θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου μόνο. Ναι. Εμένα αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι στα πιο παλιά χρόνια σου, μου πάω για να κερδίσει η ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μάτωνε. Έπρεπε να παίξει μπαλάρα με φάση, δηλαδή να κάνει ένα σούπερ παιχνίδι. Για να πάρει το μάτς με 0.5, με 2-1, εφόσον έχω φτάσει σε σημείο. Ένας χάλιας ΠΑΟΚ, μέτριος. Εμένα να κερδίζει 2-0. Και Χαριλάου όμως. 2-0. Αυτό δεν θα... Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ναι, ναι. Εμένα αυτό, αν ήμουν ΠΑΟΞής, γενική μου εικόνα, εν ώψη Ολυμπιακού και Άρη Χαριλάου, θα με προβλημάτιζε ένα κομμάτι. Εσύ είπες χαίρομαι όχι, που ο μέτριος ήμουνα και τον πήρα. Ποιο χάρη Κώστα μου τώρα. Δεν χαίρεται γι' αυτό. Αυτούς δεν τους μετράω καν δεν σηκώστα. Όχι, όχι. Λάθος είσαι. Σαν ο δοστρωτήρας θα περάσω 0-3 και θα φύγω άστους αυτούς τώρα. Λάθος είσαι. Όλους δεν είναι καθόλου λάθος που θα το δεις. Λάθος είσαι. Εμένα, για μένα θα είναι έκπληξη πλέον αν ο πάω πάει και χάσει το Καραϊσκάκι. Έκπληξη. Και εσύ καβάλισες την μπάλα. Όχι, δεν καβάλισα τίποτα. Καβάλισες. Όταν κερδίζω, όταν κερδίζω, έτσι εύκολα. Φράγματα, ναι. Υπάρχει ποιότητα, ρε παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Κρέσπο και Βαρέλα δεν έχει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει. Εγώ του τάπα του Κωστή. Πάρε του στόπερ όλων των ομάδων και παίρνει τους εκατομμύρια. Είναι μεγάλο λάθος με τον Κρέσπο και χρειάζεται να το καταλαβαίνει και το καταλάβει και συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι σταθερότατος. Απίστευτος ποδοσφαιριστής, πειθαρχημένος ως εκεί που δεν πάει. Φίλε Παοξή, κάτσε λίγο ένα ερώτημα. Λοιπόν, ποιο λέει, ρε. Κρέσπο ή Οικονόμου. Ρε, Κρέσπο ή Οικονόμου. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Βρε, κάτσε λίγο. Κάνεις ερώτημα Οικονόμου ή Κρέσπο, δηλαδή είναι δυνατόν. Μα με αυτούς θα τους συγκρίνω. Κρέσπο ή Οικονόμου. Δεν υπάρχει. Κρέσπο ή Μεριάκος, τι κανένας. Ποιο Μεριά. Αυτό δεν έχει το Ολυμπιακός, το Μεριά με τον Βούκοβιτς, ποιον έχει. Κανένα. Τι κανένα. Παιδιά. Δύο θέλω Κρέσπο για σαν. Δηλαδή ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι ο μόνο center back που έχω δει στη ζωή μου που δεν πηδάει κεφαλιά ένα πόντα από το έδαφο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Χωρίς άλμα. Πηδάει βαρέλα. Center back χωρίς άλμα.
Δεν ξέρω πώς πηδάει και έκανε και παιδί. Πρέπει να έρθει εκεί που το βλέπεις από κοντά. Πήρε πολλές κεφαλιές η ΑΕΚ χθες, με τον Κρέσπο. Πήρε πολλές κεφαλιές η ΑΕΚ με τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο, Κώστα, είναι αάσταστος. Είναι σοβαρότατος. Έβαλε κάτι γκάζ για τον Πασχαλάκη χθες σε 2-3 φάσεις που πήγε να παίξει την μπάλα γρήγορα από τον Πασχαλάκη. Ναι. Τον έβαλε ένα γκάζ να δεις πως έστρωσε μετά ο Πασχαλάκης επί του στην μπάλα μπροστά. Το είπαμε και σε μετάδοση. Το είπαμε και σε μετάδοση. Αυτό δεν είναι θέμα του Κρέσπο, είναι του προπονητή. Δεν του Κρέσπο. Δίνει την μπάλα ο Πασχαλάκης στον Κρέσπο στα πλάγια ενώ του πρεσάρει ΑΕΚ να βγάλει το φίδι την τρύπα ο Κρέσπο. Πάλι την έδιωξε την μπάλα. Θα μπορούσε να τη χάσει. Τα λέμε φίλε, πολύ χρόνο. Πολύ ωραία, χρόνο. Ωραία, ωραία τα είπε. Τα έχουμε πει χθες αυτά, ρε Κωστή, στη μετάδοση. Ότι τον ξεφωνίζει τον Πασχαλάκη γιατί κάνει λάθος. Ο Πασχαλάκης θα πρέπει να καταλάβει πότε θα πρέπει να μοιράζει την μπάλα μπροστά και πότε πρέπει να δίνει βολές. Στα 30 του, στα 29 του. Ναι, πρέπει να το καταλάβει. Δεν γίνει να εκθέτει την άμυνα γιατί εκείνη την ώρα σκοτώνει τον Κρέσπο. Έτσι. Ο οποίος παίρνει τα μισά το Χατζηρίδη Κωνσταντίνε. Κανονικά πρέπει να τον αποθεώνει. Κανονικά πρέπει να τον αποθεώνει. Άμα είστε βλάκες και παίρνετε center back με αρτηριοσκλήρωση, τι δεν σα πάλι. Για τον Κρέσπο εγώ σου λέω πέρα. Για τον Χατζηρίδη μου λε τώρα εσύ. Η θιά μου η Μαρίτσα στα τελευταία τη. Καλή καλύτερα περπάτα και από τον Γιωργάκη, στο φίλο μα να τα πει. Να του μάθουμε μπάλα το Γιωργάκη, δεν ξέρει. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς την εκλεκτή κυρία. Πουλκουμέστα Γιάννενα, κυρία Δώρα. Δεν τρέπεσε την κυρία της. Μην οπαδός. Θα σε δείρω, λέει. Θα σε δείρω και εδώ έξω. Θα σε δείρει, λέει. Εντάξει, μην τις αναχωρείς τώρα, εντάξει. Πήγατε αφιψηλούμε τη μύτη, πιο ψηλή και από τις Νόλα Βαλσάμι και την τζουλουθρωτή τη μύτη. Ψηλά κοιτούσατε, κυρία Δώρα. Πάλι αδιαδός το βάλε τον κολ. Σωστό. Ο Δελιζής το βάλε τον κολ. Α, ναι. Έβαλε κολ ο Άρης. Ναι. Απλά ήταν αυτό κολ. Κάτσε. Ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα ήταν και έβαλε τον κολ. Τι έκανε, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, αυτό τώρα δεν το κατηγορούμε το παιδί. Έτυχε πήγε μπάλα και είδε. Θα ήμασταν ανόητοι να κατηγορήσουμε. Εμείς λέμε τεχνικά θέματα. Το παιχνίδι έχει ισοπαλία, ήττα και νίκη. Θα μπορούσατε εύκολα, κυρία Ντόρα, να βάλετε ένα τρίτο χαφ σε 65, κλειδώστε το 0-0. 0 εμείς, 0 εσείς, αντίο. Ναι. Και μπουσκεμα. Εντάξει. Να σε καλά, κυρία Δώρα μου, καλημέρα, κορίτσι μας. Να σε καλά. Δύο παιδιά έχει, λέει ο Κρέσπο, ρε Κωστή. Τι δεν πηδάει, μας λες. Στο μάτς δεν πηδάει. Στο μάτς, μια χαρά πηδάει. Εκεί που πρέπει πηδάει. Και το μόνο που το θέλει με τους κανίβαλους, παιδιά. Πες κανένα δρακρυγόνο, το φερό. Πολύ γλυκιά στιγμή, αλλά όχι για αυτό το μάτς. Να το έβαινε σε πάω πάνε το υλικό. Άμα το δοκάρι έμπαινε του αυτού του Λιβάγια, θα σε έλεγα εγώ τη γλυκιά στιγμή. Και φέρνει και το μωρό. Αυτό έγινε πριν. Τη δουλειά έχει το μωρό 40 ημέρων μέσα στους κανίβαλους. Όχι 40, τριών μηνών είναι. Τριών μηνών μέσα στους κανίβαλους. Αυτά είναι αηδίες. Δεν σ' άρεσε. Ούτε και εμένα. Τον Αχιλέα δεν έχω πάει ακόμα στο γήπεδο. Τον Αχιλέα πα στο γήπεδο. Έξι πάει ο Αχιλέας. Θα τον πάω του χρόνου, λέω. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν τον πάω στο δεντροπόταμο να κάνω καμιά ληστεία και θα τον πάω στο γήπεδο. Μη. Καλημέρε, έλα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από Μακεδονία μεριά, εδώ πέρα. Έλα, Μακεδόνα μου, έλα. Βόρειο Μακεδόνα είσαι ή Νότιο Μακεδόνα. Μακεδονία. Original. Μαζί με τα Σκόπια είμαστε Μακεδονία, όλη μια χώρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω, είμαστε μια χώρα. Ξέρω ότι ο αριστερό μπακ του Μπαζιάννα είναι Βόρειο Μακεδόνα. Έτσι λέει ο Αμερικανό ο σύμμαχο που έχει εκεί. Κουμπαριά. Έλα, λέγε. Λοιπόν, κουμπαριά, εσεί τα άνω τα κουμπαριά, έχουμε και κάτω κουμπαριά. Ποια είναι τα κάτω. Τα κάτω τα άλλα τα παιδιά, τα σκοπάλικα τα κουμπαριά που κάνουν εκπομπέ εκεί. Α, μάλιστα, ναι. Λοιπόν, σχολιάσαμε γενικότερα, δεν ξέρω από χθες, μια επισήμαση με τον, την αλλαγή του Ισάκ την πιο σοβαρή. Δεν έκανε αλλαγή του Κομίνη μέσα. Ναι, δεν μπήκε. Ούτε ο Κομίνη, άμα έκανε μια αλλαγή, πιστεύω ότι ο Μάθα γύριζε εκεί στο 1-0. Ο Κομίνη δηλαδή θα σφύριζε την ΑΕΚ χειρότερα, χθες. Ο Κομίνη, αδερφέ, δεν θα τελειώσει. Τι αδερφέ, ρε. Έχουμε ένα διαιτητή. Εγώ θα σου κάνω άλλο ερώτημα. Μισό, φίλε, μισό. Ο Γεστράνιου στον γκολ θα το μετρούσε. Κάτσε λίγο, φίλε. Ο Γεστράνιου στον γκολ πάω ΚΑΕΚ με τον Κομίνη θα το μετρούσε, ναι ή όχι. Το ακύρω, λες εσύ. Βέβαια, αφού πάει για συμμετάχη στη φάση. Όπως εχθές σηκώνει ο Ψάκη το Λιβάγια, ίδια φάση. Τι βάζει την ποδάρα το Λιβάγια εκεί. Ο ξένος διαιτητής έκανε κάπου λάθος. Πώς? Ο ξένος διαιτητής έκανε κάπου λάθος. Έκανε πολλά λάθη. Χοντρό λάθος δεν έκανε, φιλόχι. Δεν έδωσε 4-5 κάρτες στην ΑΕΚ, 2 στον ΠΑΟΚ. Τα φάουλ τα έδωσε 65-35 στην ΑΕΚ. Πώς δεν έκανε λάθη. Πλεονέκτημα δεν αφήνει για να γυρίσει τη φάση πίσω να δώσει κάρτα. Πώς δεν έκανε λάθη. Επηρέασε το αγώνα. Πώς. Υπέρ του ΠΑΟΚ έκανε λάθη. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε, έκανε λάθη σου. Τι με νοιάζει εμένα που τα έκανε. Ποιο τον πλήρωσε τον διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ τον πλήρωσε. 5-10 χιλιάρικα ο ΠΑΟΚ δεν έφερε. Έκανε υπέρ του ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ, φίλε, ή έποτα πλήρωνε αυτά. Να σε καλά. Καλημέρα. Πάμε και σε ένα ακόμα. Καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα τον έδινε 5-10 χιλιάρικα. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ δεν είναι κανένα κατοστάρικο. Δεν πληρώνουν οι ομάδε του διαιτητέ, παιδιά. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Πάρε ένα καλημέρα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώ να πάμε αγόρ, μέλα. Έλα, μα ακούγα. Σε ακούμε, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα κουνιανιέ. Καλώσονα, καλώσονα. Καλημέρες, δε φίλε, λέγε. Τα μάθα τα νέα, τα μάθα τα νέα. Ποια νέα. Ρίχτα.
η ΑΕΚ κατέβεσε έθνωση για το μάτς. Για δύο λόγους. Χιούμορ θα κάνει τώρα. Και θα ένα και κρύο. Ήταν ο λόγος. Ναι. Κρύο, όχι. Ρίχτους, ρίχτους λόγους. Ο Κρέσπο τα μπήκε μέσα με το παιδάκι. Δεν ήξερε η ΑΕΚ αν το παιδάκι είναι κουρδιστή βόβα ή είναι αληθινό. Ωραίο. Φύγε. Άλλον έναν. Έλα ένα ακόμα. Ένα γρήγορα. Με αυτό δεν θα κλείσουμε. Με αυτό, ό,τι πει ο Χολύπτης. Ναι. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Καζαμπάκας κάνει κουμάντο. Τελειώσαμε. Το γκολ ζητάνε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έτσι είναι Καζαμπάκα. Δεν προλαβαίνουμε το γκολ. Σαγιάριδες. Λοιπόν, αυτά θέλει. Πανηγύρι, ρε φίλε. Θέλει χαβαλέ. Λοιπόν, η Wit Vision. Η Wit Vision σας φέρνει τη μεγαλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια. Χαμένη στο διάστημα, μια τρελή οικογένεια. Lemony Snicket, μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Αγαπημένες παιδικές ταινίες όπως τα ήρωες νέες γενιάς και πολλές ταινίες της Disney. Όλα αυτά στην Wind Vision, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ τελειώνει το Rap and Cool Show. Μείνετε στο Μετρόπολης. Ακολουθεί Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Στις 12 ο Γιώργος Μπούζος θα βάζει τα πράγματα στη σέντρα και σας ενημερώνει με όλη την επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6, με τον Κωστή λίγο μετά τις 2. Έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλημέρα!